Έλα ρε αγάπη, καλησπέρα. Τι γίνεται ρε Σταριό? Εδώ είμαστε. Έλα ρε φίλε, σοκ. Πάω 24 μέχρι και τις 2. Στο Λίμπερο 107 και 4. Ακόμη μεγαλύτερο σοκ, έτσι, πες τα. Γιατί ειρωνεύεις αγάπη? Τι ειρωνεύουμε ρε Σταριό, τι? Εδώ, αποκαλύψεις. Αν συνεχίσεις θα δεις και το άλλο μου πρόσωπο. Εντάξει, στο χέρι σου είναι. Θα το παλέψω φίλε, θα το παλέψω. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να γίνει. Έχουμε λίγο γεμάτη μέρα. Αν πάει το πρόγραμμα έτσι όπως το ξέρουμε τώρα. Θα δούμε, μην το ματιάξουμε, ας το δούμε. Υπάρχει να ενημερώσουμε τον κόσμο ένα προγραμματισμένο live από τη Μεσήμβρια με Ρασβάν Λουτσέσκο και έναν παίκτη στη 1:20. Αλλά επειδή, στη 1 δηλαδή, εντάξει. Ναι, επειδή δεν ξέρουμε, παιδί μου, κάποιες φορές λίγο είναι και προπόνηση στις 11, αν αργήσει λίγο προπόνηση να πάει προς τα πίσω μετά η συνέντευξη. Ξέρουμε ότι σε κάποια φάση στην εκπομπή, στην πορεία, θα ακούσουμε ζωντανά τον Ρασβάν Λουτσέσκο και έναν παίκτη. Αυτό. Ένα που κρατάμε είναι αυτό. Δεύτερο, είδαμε χθες το παιχνίδι του μπάσκετ. Ναι, θα πούμε και γι' αυτό. Ναι. Εννοείται. Νομίζω ότι φάνηκε ότι ο ΠΑΟΚ αδείξε τον εαυτό του στο πρώτο παιχνίδι κυρίως. Αν εκεί ήταν μικρότερη διαφορά, θα είχε πολύ περισσότερη τύχη χθες. Βέβαια και χθες είχε διάφορα προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει την ΑΕΚ. Είχε δύο μεγάλα προβλήματα που άκουγαν στο όνομα, στα ονόματα Χάτσερ και Γκος. Ναι, πάλι. Ξεκάθαρα. Πάλι και τα δύο. Το μάτς πήγε όπως το έλεγε και ο Σταύρος, όπως το έλεγα και εγώ και ο Νίκος. Ιδανικά νομίζω κύλησε, αλλά όταν είναι σε άλλο γήπεδο ο Χάτσερ και ο Γκος. Θα τα πούμε και αυτά στην πορεία. Να λέμε εδώ πέρα τι έχουμε. Λέμε βασικά ότι σε κάποια φάση. Πήγε γυμναστήριο χθες, βασικά αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Έτσι, ναι, 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 δεν πρόλαβα να πάω σήμερα. Εντάξει, το Σάββατο. Κυριακή Δευτέρα. Όχι, όχι, η Κυριακή Δευτέρα δεν μετράει. Τι δεν μετράει? Γιατί τα κλειστά, ρε παιδιά. Συγγνώμη, τι θα έκανα, θα έλεγα ανοίξτε για μένα. Περίμενε, μπορεί να κάνει μόνη σου. Χριστό. Δεν σου είπα ότι δεν έκανα μόνη μου. Μπορεί να έχω κάνει μόνη μου, δεν σα τα είπα αυτό. Γιατί έχω σπίτι βαράκια και τέτοια. Δεν έχει κάνει. Όποιο θέλει, Σταύρο, δεν είναι. Όχι, τέλο πάντων. Σπατζενική είδηση. Ωραία. Δεν πήγες λοιπόν γυμναστήριο ούτε χθες Τετάρτη. Πάω σήμερα, ωραία. Πικρή δικαίωση Σταύρου Κόλκα. Ναι, είπα, που πριν από δύο εβδομάδες είπε. Ωραία, δικαίωση. Για ποιο λόγο? Σταύρο, πόσο καιρό τη δίνει αυτή τη φούρια και αυτό? Ναι. Δύο εβδομάδες. Θα σα στείλω σήμερα σέλφι από το γυμναστήριο το βράδυ, εντάξει. Εγώ δεν λέω αυτό. Σε κάποιον κανένα από το γυμναστήριο, αυτό που κοροϊδεύω. Που πηγαίνουν και που κάνουν γυμναστική και κάνουν story. Ναι. Αφήνει το κινητό μέσα, κάνει μία ώρα, μία μισή και τελειώνει. Και πώ ακούσει μουσική την ώρα που κάνει γυμναστήριο? Εφού έχει το γυμναστήριο μουσική, κοιτά, έχω το κινητό μέσα. Δεν ακούω την Barbie στο κινητό. Όχι, ρε, καταρχά βλέπει, το κάνει διάδρομο, βλέπει το match. Έχει οθόνη, έχει αγώνε τώρα ειδικά. Κάθομαι, βλέπω αγώνε. Τι αγώνε, εγώ κάτι. Όταν κάνει διάδρομο δεν βλέπει. Δεν βλέπεις, κάτι που λέγανε, έβλεπα και εγώ έκλαιγα. Πα και λε, βάλε μου να πάω Παναχαϊκή. Όχι, ρε, το γυμναστήριο έχει 4 οθόνε. Εκεί που είμαι εγώ τουλάχιστον. Η μία έχει το αθλητικό το κανάλι, η άλλη έχει το άλλο αθλητικό γιατί έχουν και τα δύο, και Nova και Κοσμοτέ. Και τα άλλα δείχνουν, ξέρω εγώ, εκπομπέ. Μόλι έδωσε στο γυμναστήριο, γιατί αποκλείεται να πληρώνει το public Nova και Κοσμοτέ. Εντάξει, μάλλον τη βγάζει με 30 ευρώ. Έχει σπασμένο, ναι. Αυτό, ναι, οκ. Ωραία, είπαμε τώρα το σοβαρό, το αφήνουμε στην άκρη. Αυτά είναι σοβαρά. Απείλησέ του για να μην πληρώνει βασικά. Άμα πείτε τίποτα. Τώρα. Τι, έτσι, οι δημοσιογράφοι έτσι λειτουργούν. Δες λίγο στην Αθήνα τι γίνεται. Δες λίγο. Τέλος πάντων, είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, το ραδιοφωνικό κόνσεπτ. Είπαμε ότι σε κάποια φάση μάλλον θα έχουμε Λουτσέσκου. Αυτή η ενημέρωση υπάρχει. Μία παρά. Ναι, μία παρά 20 είναι να ξεκινήσει το live. Εντάξει, οκ. Άκου να δεις. 11 ήταν προπόνηση. Άρα, μέχρι να τελειώσει λίγο προπόνηση, όλα αυτά, άμα καθυστερείς και λίγο καμιά ομιλία στην αρχή που γίνεται συχνά. Πες μία. Ναι, γύρω στη μία. Ένα παίκτη και ο Λουτσέσκου. Το έχουμε στο πρόγραμμα. Όπως και να έχει, πιστεύω θα το ακούσουμε ζωντανά αυτή τη φορά. Ναι. Αυτά που λέγαμε χθες, Σταύρο, για τη διαφορά του γερμανικού και του αγγλικού αποτυπώθηκε και στο. Και στο Λιπρέ το είδαμε, ναι. Και στο Λιπρέ αυτά λέγαμε. Αποθεώστε λίγο πια, έπιασε δύο first scorer. Εμείς που πιάσαμε goal goal και over 3,5 και τα δύο. Ποιο είναι πιο δύσκολο, να πιάσει δύο first scorer στα δύο match ή να πιάσει goal goal και over? Αγάπη, ο Μέση το έβαλε και ο τέτοιο δεν το βάλε. Ο Μανέ που βάζει 10 παιχνίδια σε σέρι. Δεν ανακάλυψε την Αμερική, αγάπη. Εντάξει τώρα, εντάξει, ναι, ναι. Άμα το πιστεύει, δεν θα το πιστεύει. Άκου να σου πω. Όταν θα βγάζει τέτοιο στοίχημα, θα το στέλνει αφού έχει ποντάρει 10 ευρώ και πάνω. Αυτό σκεφτόμαι μετά. Τι βλακία έκανα πάλι. Και ρίξει τι τα φοβάμαι, ρίξει το καλά. Αυτά πιάνω συνέχεια. Φάνε παραπάνω. Αφού είσαι σε mood. Βέβαια μετά όταν θα ποντάρεις από δεκάδικο και πάνω, ναι, θα σε πιάσει το άγχος και θα αστοχεί ο Μανέα. Μία φορά έχω ποντάρει 20 ευρώ. Θα έφασα κιόλας. Δεν είμαι σίγουρος. Και εκνευρίστηκα πάρα πολύ. Αυτά.
Ωραία, παίξαμε κόκκινες και δεν βγήκε πουθενά κόκκινη. Βρες ζώα. Θεωρείτε ότι έχω γκουγύρι γκουρού πλέον. Κάτι που παρατήρησα. Γκουρού. Ταλεντάκι. Σουμέλα μπετ. Καλό. Σουμέλα μπετ, φίλε. Καλά, άμα βάλουμε οι τρεις μας, τι έχουμε κερδίσει το τελευταίο διάστημα, σίγουρα είμαι πιο πάνω από εσάς. Αν βάλεις ένα στοίχημα δικό μου που έχει κερδίσει. Καλά, άλλο εσύ που βάζεις εκεί. Ναι, μπορεί να έχει πιάσει όλα τα δικά σου. Ό,τι μπορεί. Εντάξει, ρε Σταύρο, η επιλογή έχει σημασία. Γιατί άλλο να βάλεις γκολ και άσο και διπλό και τέτοια, και άλλο να βάλεις παίκτες και όλα αυτά. Ναι, αυτό είναι τζόκερ που παίζεις εσύ. Όχι, είναι τύχη. Είναι λάθος παίξιμο. Ναι, τέλος πάντων. Σαν αυτούς στην Αφρική που παίζουν 30 μάτς. Ναι. Καλά, και εγώ βάζω κάτι εξάδες, εφτάδες, τέτοια. Ωραία. Ναι, παίξε τζόκερ. Κάτι που παρατήρησα στα παιχνίδια του Champions League. Όλα τα παιχνίδια, οι διαιτητές δεν έδιναν καθόλου εύκολα φάουλ. Υπάρχει μια διρεκτίβα που αυτά τα βόδια τα δικά μας μπορεί να τη ρίξουν μια ματιά. Δεν είναι η επαφή φάουλ. Εντάξει. Για να αφήσουν λίγο το παιχνίδι να παίξει. Δεν μιλάμε τώρα να βγάλεις μαχαίρι και να μαχαιρώσει και να πει παίζεται. Τις κλωτσιές κανονικά, κάρτα κτλ. Κτλ. Π.χ. ο Φαμπίνιο χθες που δίνει ναι. μία στο Χάμες. Ξέρω εγώ, δηλαδή εκεί που είχε κλωτσιά ήταν κάρτα. Αλλά φάουλ για ψήλου πίδημα δεν υπήρχε σε κανένα από τα τέσσερα παιχνίδια που είδαμε. Σε κανένα. Φάουλ επαφής. Παίξε, μην είναι όρθιος. Δεν με ενδιαφέρει. Διαιτητές άλλου επίπεδου με προσωπικότητα βέβαια. Γιατί εδώ μπορεί να ξεκινήσει ένας διαιτητής με αυτήν τη λογική και στα πρώτα πέντε γιούχου να τη γυρίσει. Εντάξει. Ή στα πρώτα πέντε ντριν το τηλέφωνο. Ναι, όταν χτυπάει το τηλέφωνο. Με πνίγει το παράπονο. Παράπονο να σε πνίξει, κανένα κασκόλου να σε πνίξει. Ναι, παράπονο δεν πειράζει, καλό είναι. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό διαπιστώσαμε. Είναι ξεκάθαρα διεκτήβα. Δεν πρέπει να ξύπνησαν ένα πρωί διαιτητές και είπαν δεν δίνουμε εύκολα φάουλ. Γιατί και στην Ευρώπη ήταν διαφορετική φιλοσοφία. Το έχουν αφήσει το παιχνίδι να παίξει. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παιχνίδι το ίδιο. Και για αυτούς τους respect νεοποδοσφαιριστές, οι οποίοι αχ respect. Δείτε ένα βίντεο την κλωτσιά του Μαραντόνα και μετά να μου πεις. Respect. Αχ, με πάτησε με αυτά τα παπούτσια, τα 6 γραμμάρια το παπούτσι. Ωραία. Ένα σε πατήσω. Είναι και τα παλιά, 20 κιλά το κάθε παπούτσι. Ναι, ένα σε πατήσω με εκεί να δείγω. Εντάξει, όχι ότι δεν πονάει το πάτημα, το πάτημα πονάει. Εντάξει, είναι γεγονός. Αλλά κάποτε πονούσε πολύ περισσότερο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια γενική εικόνα φιλοσοφίας ποδοσφαιρικής. Γι' αυτό είδαμε και παιχνίδια με καλό ρυθμό. Δεν είχε παιχνίδι χωρίς καλό ρυθμό. Ναι, ναι. Κανένα από τέσσερα. Και περιμένουμε να δούμε. Σήμερα έχει Europa. Να, ναι, σήμερα έχει Europa και αύριο είναι κληρώσεις. Ωραία. Εμάς τι μας συμφέρει, αγάπη, το διάβασμα στο μάθημά σου. Για ποιο, για τον Πάκλες. Με πρωταθλητές, ναι. Έχει κάνει ο Ηλίας Καπράλης ένα θέμα στο ΠΑΟΚ 24 με όλους αντιπάλους. Το διάβασες. Το διάβασα. Δηλαδή, είσαι ακόμα στο site, ναι, Σταύρο. Έχει διάφορες εκεί πέρα. Η Σάλτσμπουργκ νομίζω δεν είναι μόνο. Ναι. Περιμένουμε. Σήμερα θα υπάρχει οριστική εικόνα. Αδύναμος θα είναι ο ΠΑΟΚ. Σε μεγάλο ποσοστό. Στα play-off. Ναι, 80-90%. Εντάξει. Σήμερα όμως νομίζω ότι δεν πρέπει να περιμένουμε λίγο και τα σημερινά. Να δούμε λίγο να έχουμε εικόνα. Βέβαια, εντάξει, ναι, αδύναμος. Εικόνα. Ναι, σίγουρα. Ναι. Εντάξει. Και αύριο με την σιγά σιγά νομίζω θα έχουμε εικόνα ξεκάθαρη. Νομίζω ότι είναι λίγο δύσκολα βέβαια τα πράγματα. Ναι, δεν είναι εύκολα σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω, εμένα λίγο με τρόμαξε και η προχθεσινή η ΣΑΛ και... Πολύ δύσκολη. Διαφορά μεγάλη. Δεν τα σκέφτεσαι, αγάπη. Δεν ξέρω, εγώ αυτή τη λογική έχω. Είναι πολύ, πολύ μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου. Φαίνεται. Το έχουμε ξαναπεί. Είναι άλλος κόσμος. Ναι, αυτό. Ας πούμε μια δηλαδή η Σάλκε φάνηκε πολλά με λίγα, ρε παιδί μου, κάπως. Που εντάξει, εμείς που φάγαμε 7 γκολ, δηλαδή, για να καταλάβω. Δεν έχουμε παίξει ακόμα σε αυτό το επίπεδο όμως. Γιατί δεν παίξαμε την Μπαρτσελόνα. Είναι πριν πολλά χρόνια. Τώρα μιλάμε για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν τους βλέπω. 7 γκολ ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να φάει από κανέναν. Καλά, 7 όχι, μπορεί όχι. Από την προσβάει, μόνο ένα καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι. Μια ερημιά. Δεν ήταν καθόλου ερημιά. Γράψε ένα blog εκείνη τη μέρα. Ναι. Στο στούντιο, πώς το βίωσες με τον συνάδελφό σου, στο γήπεδο, πώς πήγατε, πώς φύγατε. Τα Παναντόλ. Δεν το ξεχάσω ποτέ. Ένα κουτί Παναντόλ σε μια μέρα. Για να μου φύγει ο πονοκέφαλος. Και δύο σε τρεις. Δύο κουτιά Παναντόλ, έτρωγα τα Παναντόλ έτσι. Για να γεμίσει το κεφάλι μου, τα νεύρα μου. Από το φιλικό με την Brosby. Ναι, ναι.
Normal. Δεν είχα άλλα χάπια, δηλαδή ό,τι είχα θα έπαιρνα. Απλά είχα Παναντόλ μόνο. Νορμάλ. Εσύ ναι, ίσως και πέρασα σε ένα χωριό που δεν είχε φαρμακείο. Δηλαδή αν μου έλεγε κάποιος, πάρε, ξέρω εγώ, κάτι. Σοβαρά τώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς πως τι νεύρα είχα. Είναι το πρώτο παιχνίδι που τίθεται είμαστε ήρεμοι, ναι. Μετά το Κάζο Γούμενου. Ναι. Δηλαδή είχαμε το Γούμενο 5 χρόνια, ναι, ναι. Και φεύγει ο Γούμενος και αναλαμβάνει ο Ζωγοράκης. Ναι. Και εκεί που λες, μας έχει κλείσει ο μεγάλος Διονύσης ένα ξενοδοχείο, μοτέρ για ταλικέρδες, στη μέση του πουθενά, δεν έπαιζε σάλιο. Ναι. Το καλό είναι βέβαια ότι από αριστερά έχει McDonald's και δεξιά καζίνο, δηλαδή κάτι είχαμε να κάνουμε. Αλλά, ή να φας να παίξεις δηλαδή. Ναι, ναι. Ή να φας να πας να ρίξεις την πηλιά σου. Ωραία. Και εκεί που λες ότι είμαστε ήρεμοι και θα περάσουμε 15 μέρες με τον ΠΑΟΚ να έχει μια δυναμική, μια ναι, προοπτική άουσου του, την πρώτη μέρα τρως 7 από την Πλαβάη. Την πρώτη μέρα. Εντάξει, φιλικό ρε Σταύρο. 7. Εντάξει, μέχρι να μπει στην κανονικότητα. Δεν το είδε πολύ φιλικό η Μπροσβάκη. Δεν το είδε πολύ φιλικό η Μπροσβάκη. Και τα τέσσερα τα έχουμε φάει από ένα που βαράει δυνατό πλάγιο. Και μέχρι να καταλάβουν τα βούθια τα δικά μας ότι είχε δυνατό πλάγιο αυτό, είχαμε φάει 4. Ναι. Ναι. Τι γιόρταζε, μια άνοδο γιόρταζε, ποιες θα είχε. Όχι, ρε, ήταν η πρόφατη τετράδα τη, ξεκινούσε πρωτάθλημα. Και εμείς πήγαμε, φάγαμε με μακαρόνι στη μία και μετά πήγαμε σε φιλικό στις 3. Ενώ το προηγούμενο βράδυ φτάσαμε στο ξενοδοχείο 2 το βράδυ. Αυτά με Άγγελο δεν θα γίνουν ποτέ. Με Άγγελο έχουμε χαθεί στον δρόμο. Και μας περίμενε δεν οδηγούσε πάντα... ο Άγγελος, Σταύρο. Ο Άγγελος έλεγε. Εκτός αν πήρε το τιμόνι. Είναι. Επειδή ήμασταν μέσα στο πούλμαν. Ναι. Επειδή Στέργιο τότε έκανε πανσεραϊκό. Αν έκανε. Να τα θυμόμαστε αυτά. Ναι, έδινε κατευθύνσεις. Ωραία, μια ομάδα που την έχει όσες κατηγορίες μπορεί να πέσει. Εντάξει. Είμαστε μέσα στο λεωφορείο. Αφού πάμε για φιλικό με διανυκτέρευση. Φύγαμε από τη βάση μας. Διανυκτέρευσαμε στον Γκρατ. Και την άλλη μέρα το φιλικό. Συγγνώμη, Φίλιππ, που δεν είχε ο σύλλογος χρήματα και προσπαθούσε ο προπονητής. Ναι, 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 ναι. Τον παπά αυτό, να. Ναι. Ναι, εντάξει. Πηγαίνουμε στον δρόμο. Έχουμε δει 6.000 τούνελ. Πετάγεται ο θείος σου και λέει σε κάποια φάση τον οδηγό. Δεν αντέχω άλλα τούνελ. Ωραία. Να έχω τον καραδί μου τέρμα πίσω να φωνάζει. Χαθήκαμε. Ωραία. Πρόσεξε σκηνικό τώρα. Κατεβαίνουμε. Γνωστός ποδοσφαιριστής. Φτάνουμε, είναι η μπάντα του Δήμου στο χωριό που παίζουμε. Ένα Άνφελτ. Άντε, αφού πιάσαμε τις ιστορίες τώρα. Κατεβαίνουμε σε κατάσταση έξαλλη. Έξαλλη μιλάμε τώρα, δεν μπορούσα να φανταστεί. Πόσες ώρες δρόμου. 4-5 κάνατε. 5 το λιγότερο. Αλλά τι γίνεται τώρα, μας περιμένανε κανένα 5-6 ώρες πριν, γιατί έχουν ετοιμάσει event στο χωριό. Βέβαια, την μπάντα και τέτοια. Κατεβαίνουμε, φτάνουμε στο χωριό, σοκαρισμένοι οι χωριάτες, γιατί οι Αυστριακοί, μη φαντασία τους δικούς μας κατσικοσφίχτες, λίγο πιο εξευγενισμένοι. Ωραία. Κατεβαίνουμε, αρχίζει παίζει η μπάντα του Δήμου, αλλά σοκαρισμένοι, γιατί είναι 5 ώρες περιμένουν οι άνθρωποι. Εντάξει. Δεν πειράζει, φίλε, περιμένανε, το μεγάλο ΠΑΟΚ περιμένανε. Ναι, τώρα προσπαθώ να θυμηθώ, είναι αυτό το παιχνίδι που πρέπει να είναι, όπου κατεβαίνει ο τεράστιος Γουχού. Περνάει από το θείο σου και του λέει αυτά σιγά μην γνώρισαν με Μπάκεβιτς, γινόμαστε έτσι. Πλακώνουν τον μάνατζερ γιατί δεν είχε κρατήσει τα δωμάτια. Πέφτουν τους φαλιάρες κανονικά, τα ζούμε με τα μία κυνηγητό. Παίκτες, εντάξει. Ναι. Και εγώ κάνω μετάδοση για το περιβόητο ΠΑΟΚ Channel με τον Κόφι Αμπονσά σχολιαστή, ο οποίος ήταν τραυματίας. Εντάξει. Μας βάζει το χωριό 4 γκολ, 5-4 κερδίσαμε, αλλά μιλάμε τώρα το χωριό. Ρε. Η νίκη έχει σημασία, ναι, συνέχισε. Ναι, 4-5 έλεξε, δεν το πιστεύαμε αυτό που γινότανε. Ο Κόφι τι έλεγε όλα αυτά. Πώς κουβέντα, το πήγε. Πρέπει να ήταν ο χειρότερος σχολιασμός στην ιστορία των σχολιασμών. Δεν υπήρχε σχολιασμός. Είπε εκεί δύο λέξεις. Πιο πολλά θα έλεγε ο Χατσερίς δηλαδή. Μου είχαν κάνει ένα ειδικό τέτοιο στην ξύλινη την κερκίδα, ένα ειδικό κενό με κορδόνια. Για τη μετάδοση. Στα VIP σε πήγανε. Ναι. Και ήμουν εγώ με τον Κόφι μόνο σε αυτό το σημείο. Κάθε γκολ η μπάντα του Δήμου. Τα παίζει και τα πιατίνια και αυτά. Παιδιά τώρα πραγματικά αυτά. Καμιά φορά θα θυμηθώ όλα όσα έχω ζήσει. Εντάξει, άλλο χαρακτηριστικό είναι που μας λέει ο Κυρκύρ ένα χωριό ότι παίζουμε εκεί. Βάζουμε τα πρώτα τα GPS του Βερβερίδη
που οι χάρτες ήταν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωραία. Και έχουμε φτάσει 20 λεπτά πριν το παιχνίδι σε ένα διέξοδο. Εγώ με τον Βασιλόπουλο σε ένα μάξι, από πίσω ένα άλλο και μια αγελάδα να μας κοιτάει. Αγελάδα είδαμε και πέρσι, Σταύρο. Ναι, με τα σύγχρονα τα GPS. Ναι. Α, ναι. Να σε βρει, θα σε βρει. Θα σε βρει αγελάδα. Τέλος πάντων, για να το κλείσουμε, δεν οδηγούσε ο Άγγελος Αναστασιάδης. Αν οδηγούσε, θα ήσασταν σε μισή ώρα. Θα διέσχιζε από τις Άλπες. Δεν αφήσαμε τούνελ, σου λέω. Χαθήκαμε, φωνάζω. Αυτά θα έχεις να θυμάσαι, βέβαια. Αυτά θα έχεις να θυμάσαι. Αλήθεια. Και μετά, ωραία, τρώμε σε ένα εστιατόριο. Ωραίο, πού το βρήκε αυτό το τσάκαλο, πλάκα-πλάκα. Ενώ έχουμε τσακίσει κάτι σνίτσελ που έχουν εκεί και ξέρεις πώς είναι τώρα αυτά. Έχετε θιά, έλα εδώ θιά. Δύο ευρώ, give me five, ναι. Ναι, πάμε σε ένα εστιατόριο. Give me five, και έχει χαθεί ο κολλητός σου συνάδελφος για τον γκολ τότε. Έχει χαθεί. Κολλητός μου ποτέ. Ναι. Συνέχισε. Και αναγκάζεται τον γκολ να στείλει τον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Κριτή, να κάνει αυτός ρεπορτάζ. Ο οποίος Κριτής, το θειό σου, στον Παναθηναϊκό, τον ξέσκιζε. Ζούμε και εκεί. Κάτι θα έκανε. Ο Κριτής. Κάτι θα έκανε, φίλε. Ναι, με τον συνάδελφο είμαστε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι δίκαιος ο Άγγελος, ναι, συνέχισε. Ναι, ωραία. Και εκεί τώρα κάτι τσιμπήματα μαγουλάκια, τι κάνεις αγόρι μου και τέτοια σου λέω τώρα. Πραγματικά και την μέρα, αν είχαμε ΠΑΟΚ TV, εννοώ, το σαν το YouTube, ναι, το εννοώ, να τραβάνε δηλαδή κανονικά, να κάνουν μοντάζ και τέτοια, θα ήταν, φίλε, σίγουρα ένα κεφάλαιο από ταινία Monty Pythons. Σίγουρα. Είναι εποχές και ιστορίες, φίλε, που λες, είναι κρίμα να μην υπήρχαν τότε τα smartphone κινητά. Βίντεο, εντάξει. Το ότι χάθηκαν δύο άτομα εκείνη τη μέρα, δηλαδή η ομάδα και ο συνάδελφος, τώρα το σκέφτομαι. Ο συνάδελφος δεν ξαναήρθε ποτέ. Δεν τον είδαμε ποτέ. Α, δεν ήρθε ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Χάθηκε τελώς. Μα βρέθηκε στη Φλαμανδρία κάπου. Δεν βρέθηκε ποτέ. Τον είδαμε την άλλη μέρα στο χωριό. Α, ναι, δεν υπήρχε, όχι. Ωραία. Ευτυχώς εσύ φτάσατε σε κάποια φάση. Εγώ πρέπει να. Μόνο εγώ και αυτός είχαμε μείνει. Οι άλλοι είχαν φύγει στο πρώτο μισό μήνα και φύγανε. Τότε δεν μείναν όλοι προετοιμασία. Εμείς είχαμε μείνει μόνο. Ωραία, εγώ και αυτός. Μεγάλη πτυχία. Ναι. Σε ένα χωριό που για να πιω ποτό με πάγο. Ναι. Έπρεπε να πω να ετοιμάσει πάγο από το προηγούμενο βράδυ. Την πρώτη δύο μέρες είχε ένα μαρτίνι χωρίς πάγο, το οποίο δεν πίνεται. Εντάξει. Δεν είχε τίποτα άλλο, μόνο μαρτίνι είχε. Και είχε και μια πιτσαρία. Ναι. Εντάξει. Αυτό ήταν το προπονητικό μας κέντρο. Και ένα γήπεδο. Με ένα ποτάμι. Εκτιμάτε τωρινά που πηγαίνετε σε κάθε προετοιμασία και παίρνετε και δικά σας πράγματα και τρώτε έξω και όλα αυτά. Βρήκαμε και delivery. Τότε ή τώρα. Τώρα. Κάνετε και delivery. Δεν θυμάσαι μια φορά που πήρα ένα μία η ώρα που ήρθε. Πρέπει να ήταν ρεκόρ delivery της Ολλανδίας. Σε ένα χωριό βρήκαμε ένα ανοιχτό. Ωραία. Δεν ρωγόταν τίποτα. Ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα. Αφού είπαμε τις ιστορίες μας. Ναι, αφού κάναμε την αναδρομή, πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με τον Λουτσέσκου με το live σιγά σιγά. 8:50 σήμερα Europa League. Φυσικά η στοίχημα σας προσφέρει τα πάντα με 400 στοιχήματα περίπου, ειδικά ανά παιχνίδι. Μηδενική κανιότητα στο Salzburg, Νάπολη και στο Ίντερ, Άιντραχτ Φραγκφούρτη. Υπάρχει το Arsenal Ρεν, Villarreal Zenit, Μπενφίκα Δυναμό Ζάγκρεμπ, Δυναμό Κιέβου Τσέλσι, Κράσνοντα Βαλένθια. Ό,τι και να επιλέξετε, γρήγορα και με ασφάλεια και σε πολύ μεγάλα ποσοστά από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Παίζετε σε στοίχημα με όλες τις επιλογές live cash out. Τεχνική υποστήριξη σε mail και μη mail όλο το 24ωρο με email, live chatting και όλα τα συναφή. Και φυσικά υπάρχει και το online καζίνο της Στοίχημαν, αλλά και το παιχνίδι σερί. Το κατεβάζετε δωρεάν, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS, και διεκδικείτε με τύχη και ικανότητα μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Μαζί μας στο Ρίτσι Καζίνο αύριο Παρασκευή μεθαύριο Σάββατο, οι δύο τελευταίες παραστάσεις του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε γκέρο τις θέσεις σας στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα Public. Για να περάσετε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά στην καλύτερη σκηνή της πόλης. Μαζί μας είναι η Αναδομό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο, σε νέα γραφεία. Περάστε λίγο από εκεί, τα πακέτα είναι πάρα πολλά και οι άνθρωποι της Αναδομό θα είναι στη διάθεσή σας για να σας τα εξηγήσουν όλα και πώς ακριβώς πρέπει να γίνουν. Μία γεύση από δουλειές που έχουν γίνει σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους μπορείτε να πάρετε μέσα από το αναδομό. Υπάρχουν εκεί τα πακέτα, υπάρχουν οι τιμές.
Μπορείτε να δείτε τι μπορείτε να κάνετε στο σπίτι σας, πώς θα αλλάξετε κάθε σας χώρο, πάντα με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα και με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σιγά σιγά με Λουτσέσκου. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο. Είμαστε συντονισμένοι με τη νέα μεσηβρία. Φαντάζομαι σε λίγα λεπτάκια θα, σιγά σιγά το live, θα ακούσουμε τον Ράσμα Λουτσέσκου και ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. 2-24 ώρα πριν το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο. Ένα γήπεδο που θα είναι κατάμεστο, μάλλον. Υπάρχει ενθουσιασμός στον Πανετολικό. Ξέρουν στο Αγρίνιο ότι δύσκολα θα προλάβουν το τρένο της Ευρώπης. Όχι γιατί είναι τόσο πολύ μακριά βαθμολογικά, αλλά γιατί έχουν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ δύσκολο. Παίζουν με όλους τους μεγάλους το επόμενο διάστημα. Αλλά θα έχει αρκετό κόσμο. Νομίζω πως θα έχει και φίλους του ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως σήμερα να βγει μια απόφαση από την αστυνομία και από το υφυπουργείο. Ενδεχομένως λέω, υπάρχει σαν σκέψη, θα το δούμε. Για απαγόρευση μετακίνησης οργανωμένης ή μεμονωμένης. Ξαναλέω, είναι ένα ενδεχόμενο που κάλλιστα μπορεί να επιβεβαιωθεί. Αυτό λένε οι πληροφορίες μου. Έχοντας μιλήσει και με ανθρώπους του Πανετολικού, οι οποίοι έχουν όλη τη διάθεση να φιλοξενήσουν φίλους του ΠΑΟΚ. Αλλά πάντα τον τελευταίο λόγο έχει δυστυχώς η αστυνομία και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, που πολλές φορές έχει αποφασίσει κάτι εκτός λογικής. Ναι. Ό,τι γουστάρουν κάνουν. Μία επιτρέπεται, μία απαγορεύεται, μία επιτρέπεται μεμονωμένη, μία οργανωμένη, μία και τα δύο. Δεν υπάρχει λογική, ούτε υπάρχει κάποια νόρμα. Θα δούμε σήμερα, ξαναλέω, ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, ενδεχομένως και όχι βέβαια. Για να το κλείσουμε, επαναλαμβάνω ότι η διάθεση του Πανετολικού είναι να φιλοξενήσει φίλους του ΠΑΟΚ στο γήπεδο του Αγρινίου, κατά την άποψή μου το πιο όμορφο ποδοσφαιρικό γήπεδο της επαρχίας. Από την άλλη, χθες είδαμε τον Ζωσέ Μαουρίσιο στην προπόνηση. Ήταν στη Μεσύμβρια. Ουσιαστικά νομίζω ότι λίγο χαιρέτησε τους πάντες, προπονητή, επιτελείο, την ομάδα. Θα λείψει αρκετό διάστημα. Πρόκειται να φύγει, ναι, να φύγει στην Πορτογαλία. Αυτή είναι η, αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής, γιατί περιμένουμε και επίσημη ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω ότι προς τα εκεί πάει, να πάει στην Πορτογαλία, δηλαδή να κάνει εκεί την επέμβαση. Σε έναν από τους κορυφαίους γιατρούς της Ευρώπης. Ναι. Να παραμείνει εκεί το πρώτο διάστημα μέχρι και να βγάλει και τα ράματα. Κάποιες εβδομάδες δηλαδή. Και λογικά μετά να επιστρέψει και εδώ πέρα. Είναι η απόφασή του αυτή, του Μαουρίσιο. Νομίζω ότι επειδή τέτοιες στιγμές είναι πολύ ευαίσθητες και για τον πρώτα μάλλον για τον ποδοσφαιριστή και μετά για όλη την ομάδα, στον ΠΑΟΚ το σέβονται αυτό. Θέλουν να αισθάνεται όσο δυνατόν καλύτερα σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς είναι όλοι δίπλα του. Είδαμε και χθες και στο βίντεο του ΠΑΟΚ TV παίκτες όπως ειδικά ο Βαρέλα και ο Κάνιας δεν τον άφηναν από την αγκαλιά τους και οι δύο. Γενικά όλοι τον χαιρέτησαν. Εντάξει, προφανώς και έστειλε και ο ίδιος ένα μήνυμα στον κόσμο, μέσα, ναι, από τα μέσα του ΠΑΟΚ. Που ουσιαστικά είπε ότι το παλεύει και αισθάνεται καλά ο ίδιος και ότι θα υπάρχει ενημέρωση για κάθε του βήμα μέσα από τα μέσα του ΠΑΟΚ. Είπαμε, φεύγει στην Πορτογαλία και το περιμένουμε. Προφανώς είναι εκτός για όλο το επόμενο διάστημα, το έχουμε πει κιόλας. Και θα είναι αυτή η απόφαση του Μαουρίσιο. Εντάξει, και του ΠΑΟΚ γενικότερα. Ψυχολογικά δείχνει να είναι καλά. Τώρα το τι δείχνει με το πώς είναι, το γνωρίζει ο ίδιος. Αλλά σίγουρα στεναχωριέται ένας παίκτης. Βέβαια. Αλλά υπάρχει και μία παράμετρος που δεν είναι σαν και εμάς, δηλαδή αν εμείς δεν μπορούμε να δουλέψουμε, είναι άλλο πράγμα. Το συμβόλαιο τρέχει. Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή ψυχολογικά λοιπόν στο κομμάτι της επιβίωσης είναι λίγο διαφορετικά για έναν παίκτη, ναι, από έναν άνθρωπο της καθημερινότητας. Έναν παίκτη που έχει συμβόλαιο 1,5 εκατομμύριο, δεν ξέρω, για έναν παίκτη που έχει 30 χιλιάρια. Αλλά υπάρχει αγωνία, είτε παίρνεις 50 εκατομμύρια είτε παίρνεις 5.000, πώς, ναι, επανέρθεις και αν ο οργανισμός επανέρθει. Δεν το συζητάμε, δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά μιλάμε για ένα παιδί το οποίο είναι κατασταλαγμένο, αρκετά ισχυρή προσωπικότητα, σοβαρός, αλλά δεν νομίζω να τον πάρει από κάτω. Θα δουλέψει, ξέρει ότι είναι κομμάτι της δουλειάς του αυτό. Όλοι το καταλαβαίνουν, όλοι οι παίκτες ξέρουν ότι είναι μέσα στην καθημερινότητα αυτό το πράγμα. Mm. Ότι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Έτσι μεγαλώνουν, έτσι ζουν, έτσι πνευματικά το αντιμετωπίζουν. Και από αυτό που πρέπει να συμβεί είναι η ομάδα, η ίδια, να στείλει ένα μήνυμα στον παίκτη ότι παίζει και για αυτόν
Εντάξει, προφανώς είναι δύσκολη στιγμή για τον Μαουρίσιο. Και αυτό που λέγαμε και πριν, ότι είναι και ο ίδιος σε μια πολύ ευαίσθητη στιγμή και σαν προσωπικότητα και θέλει να κάνει το βήμα που θα τον κάνει να αισθάνεται ώστε να τον πιο σίγουρος. Και γι' αυτό νομίζω ότι επιλέγει και την Πορτογαλία. Ξεκινάει. Με Λουτσέσκο ξεκινάμε. Με ποιον ξεκινάμε. Σάχο. Ωραία, ξεκινάμε με Σύμβρια. Ακούμε ζωντανά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε κιόλας. Καταρχάς είστε καλά. Μια χαρά. Δεν θα σας παρέχει, παρέχει. Όλα καλά λέει, όλα στη θέση τους. Πώς αισθάνεται, πώς είναι μετά από μία ακόμα νίκη της ομάδας. Το ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει ένα χρόνο ημερολογιακά πλέον αήττητος στο πρωτάθλημα. Παραμένει στην κορυφή και μένουν ακόμα 5 αγωνιστικές για να πετύχει το βασικό του στόχο. Как ты чувствуешь, сперва, потом есть вопрос. ПАОК уже год только победы есть, не проиграли. Что думаешь, как это все получится? Ну, чувствую себя в порядке, все хорошо. За счет побед получилось то, что, я думаю, это следствие нашей работы, общей всей команды, каждого футболиста, тренера. И я считаю, что мы должны до последнего держать этот ритм и постараться не потерять очки. Καταρχάς νιώθω πολύ ωραία, πολύ καλά, νιώθω φρέσκος. Από εκεί και πέρα το ότι ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει ένα χρόνο μόνο με νίκες βασίζεται πάνω στη δουλειά των ποδοσφαιριστών, στη δουλειά των προπονητών, στη δουλειά του όλων των staff που δουλεύει για την ομάδα. Ο καθένας ξεχωριστά δουλεύει τις αδυναμίες του και αυτός είναι ο λόγος που δεν έχουμε χάσει βαθμούς. Тоже работа массажистов и всех. Είναι και δουλειά, λέει, των φυσιοθεραπευτών. Επειδή είναι εντυπωσιακό, όντως, ένα χρόνο χωρίς ήττα, του έχει ξανατύχει ποτέ στην καριέρα του σε άλλη ομάδα που έχει παίξει κάτι τέτοιο. Было бы еще на твоей карьере команда, которая прошел год и никогда не проиграли? Я думаю, не было. Όχι, λέει, μέχρι στιγμής δεν έχει ξανατύχει. Την Κυριακή, πέρα από τη χαρά της νίκης που είναι φυσιολογικό για όλα τα θετικά τα οποία συνεπάγονται, υπήρχε και κάτι το αρνητικό, όπως είναι ο τραυματισμός που είχε ο Μαύρο, που αγωνίζονται πολύ συχνά σαν ζευγάρι κιόλας. Πόσο πιστεύει ότι κοστίζει αυτό το πράγμα στην ομάδα και έχοντας κατά νου ότι υπάρχουν άλλες 5 αγωνιστικές με 2 παίκτες που θεωρούνταν, λογίζονταν ως βασικοί για αυτές τις θέσεις, γιατί είναι και ο Πόντους ο οποίος έχει τον τραυματισμό από το Δεκέμβριο. Πώς τον προβληματίζει για τη συνέχεια? После победы в воскресенье это было бы очень хорошей новостью, что мы взяли опять 3 очки в Тумбе, но была бы одна очень плохая ситуация, это была ситуация Маурисио. Как это стоит в команде, что Маурисио не играет и Пондус тоже пока не готов? Как это все будет дальше? Что ты видишь? Конечно, это печальная, очень неприятная ситуация, но в футболе так происходит, и для того, чтобы заменить его, у нас есть другие игроки, которые готовы и держат себя в форме для того, чтобы заменить и помочь команде. И из-за этого и состоит команда, я имею в виду, как коллектив, и мы должны друг друга поддерживать в любых ситуациях. Σίγουρα είναι ένα τυχές συμβάν, είναι πολύ δυσάρεστο νέο το ότι ο Μαουρίσιο τραυματίστηκε και θα χάσει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Η ομάδα όμως έχει αρκετούς παίκτες με πολύ καλή ποιότητα οι οποίοι μπορούν να αντικαταστήσουν τον Μαουρίσιο και νομίζω ότι θα μπορέσουν και οι ίδιοι παίκτες να σταθούν αντάξεις σε αυτό. Είναι ότι πιο δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή ένα συμβάν σαν και αυτό και πώς αντιμετωπίζετε, ποιο είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, το ψυχολογικό ή το αυτό καθε αυτό? Что самое трудное в этой ситуации, психологически или как можно это все подумать, что прошло эта травма? Конечно, это все друг другу как бы связано и психологически, и физически, Но я желаю игрокам побыстрее вернуться в строй. Я уверен, что они будут сильнее, чем они были до этого, пройдя этот путь.
Είναι και σωματικά και ψυχολογικά δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλά τα οποία πρέπει να ξεπεράσεις, σίγουρα πρέπει να ξεπεράσεις και τον εαυτό σου. Το εύχομαι όμως να καταφέρει να γυρίσει πολύ πιο δυνατός από ό,τι ήταν πριν και να μας δείξει αυτό που ξέρει αυτός. Πόσο κοντά ο ίδιος νιώθει ότι είναι το double, γιατί είναι ξεκάθαρος ο στόχος του, του ΠΑΟΚ, γιατί και ο κόσμος μετράει και αυτός αντίστροφα για δύο μεγάλες στιγμές στη σεζόν. Сколько много ты чувствуешь, что дабл это очень близко у нас? И вторая вопрос? Ведь у космоса есть эта аномалия. И болельщики тоже ждут этот дабл. Как ты это все чувствуешь? Ну, естественно, да, это очень важный момент, но мы еще ничего не добились, и мы не можем расслабляться. Нам нужно до конца быть сконцентрированными, готовы к каждой игре. И я считаю, да, мы все понимаем, всю ситуацию, что мы можем добиться большого успеха, но мы должны быть полностью сконцентрированы на нашей игре и в конце сезона посмотреть, что у нас будет в руках. Το νιώθουμε και εμείς, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Πρέπει πρώτα να συγκεντρωθούμε απόλυτα σε κάθε στόχο ξεχωριστά. Το ένα είναι το πρωτάθλημα, το άλλο είναι το κύπελο. Όταν θα καταφέρουμε να έχουμε και τα δύο, τότε μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κοντά. Μέχρι στιγμής πρέπει να δουλέψουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι και θα δούμε τα αποτελέσματα. Είναι λογικό να υπάρχει μια επιφυλακτικότητα και στον κόσμο μετά από όλα όσα έγιναν και την περσινή σεζόν ως προς τους στόχους και παρά το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δείχνει να συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να καταφέρει. Παρ' όλα αυτά, τον τελευταίο καιρό, πλησιάζοντας προς το τέλος, υπάρχει ένας ενθουσιασμός από τον κόσμο, ο οποίος φάνηκε και από την παρουσία του την Κυριακή στο γήπεδο και από τις εκδηλώσεις του. Αν μοιράζονται, αν αφουγκράζονται, αν καταλαβαίνουν αυτόν τον ενθουσιασμό και οι ίδιοι μεταξύ τους, καταλαβαίνοντας ότι φτάνουν προς το τέλος. Και αν αυτός ο ενθουσιασμός είναι αρκετός για να μπορέσει να καλύψει την κόπωση, κυρίως την ψυχολογική, που υπάρχει από μια ολόκληρη σεζόν η οποία βρίσκεται πλέον πίσω τους. Болельщики хотят очень это чемпионат и это кубок, вообще это дабл. Они очень рады, что мы играем так хорошо и на первое место, и мы фавори для тоже кубок. Как они дают нам силу, чтобы мы продолжали и взяли это два тела, которые у нас есть? Ну, безусловно, конечно, их поддержка, и это чувствуется и везде, и как чувствуется, как это важно для всех людей в городе. И, естественно, оно придает эмоции и важность этих всех соревнований. Σίγουρα νιώθουμε το πόσο σημαντικό είναι για τον κόσμο και για την πόλη αυτοί οι δύο στόχοι, το πρωτάθλημα και το κύπελο. Σίγουρα μας δίνουν και εμάς μεγάλη όθηση για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτούς τους δύο στόχους και νομίζω ότι δεν θα τους απογοητεύσουμε. Επειδή ο ίδιος είναι κομμάτι μιας ομάδας παιχτών που είχαν έρθει αρκετά χρόνια πριν, όταν είχε έρθει, περίμενε ότι θα είναι κομμάτι μιας ομάδας που θα πανηγυρίσει τίτλους? Ты когда пришел, ты почувствовал, что ты будешь один парт от этого команды, что мы будем взять много титулов? Ну, когда я сюда шел, я понимал, что команда амбициозная, есть очень большие амбиции, это самое важное было для меня. То есть могло сложиться по-разному, но если есть планы, амбиции, это очень большой, как бы, стимул для тебя как футболиста и в целом для клуба. Όταν ήρθα ένιωσα από την πρώτη στιγμή ότι αυτή η ομάδα έχει πολλούς στόχους μπροστά της και υπάρχουν πολλές προοπτικές για να εξελιχθεί η ομάδα. Από εκεί και πέρα το ένιωσα και εγώ ότι θα μπορέσουμε να κερδίσουμε τίτλους και αυτή τη στιγμή έχουμε κερδίσει ήδη δύο τίτλους, οπότε θα συνεχιστεί αυτό. Πόσο σημαντικό ήταν για τον ΠΑΟΚ το ηγημερινή μεταγραφική περίοδος με τις κινήσεις οποίες έγιναν, έχοντας πλέον στο πλευρό του, από τη στιγμή που ο Μάουρο θα είναι έξω, έχοντας στο πλευρό του έναν παίκτη όπως είναι ο Σέρτζι Ολιβέιρα, πώς είναι οι πρώτες του εντυπώσεις από τις συνεργασίες που έχει με τον Πορτογάλο? Κάτι πολύ важно было эти трансфер, который мы сделали зимой, и ты сейчас играешь вместе Оливейра, Сэрджи Оливейра, потому что уже Мауро, у него есть травма. Скажи пару слов для Оливера, как ты играешь вместе с ним?
По поводу трансферов, это, наверное, не ко мне, а по поводу игры, это хороший игрок, и я думаю, что надо больше времени только взаимопонимания, потому что он новый игрок. Но если брать так, то он в кратчайшее время влился хорошо в команду и помогает команде. Μπορώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός παίκτης. Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να μπει μέσα στο κλίμα της ομάδας και να εγκατασταθεί στην βασική εντεκάδα. Νομίζω ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να καταλάβει το που βρίσκεται και ο ίδιος και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Πριν πάμε στο παιχνίδι του Πανετολικού, μια ακόμη ερώτηση. Αν τον απασχολεί τώρα το δικό του μέλλον στην ομάδα, λόγω του συμβολέου αυτό εννοώ. Что с тобой, что будет с будущей твоей будущей здесь в команде? У меня самая лучшая профессия в мире, я считаю. Я наслаждаюсь каждым днем, так что я люблю футбол и слава богу, что я могу играть и все. Вот это все, что я могу сказать. Νομίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενος. Έχω ένα από τα πιο ωραία επαγγέλματα στον κόσμο. Είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό. Είμαι ευχαριστημένος με αυτό που κάνω. Θέλει να μείνει. Τι χωρίς σας τάτσα. Посмотрим, как все будет. Только Бог знает. Я думаю, что клуб знает, чего я хочу. Так что все очень как бы открыто все. Θα δούμε το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Μόνο ο Θεός ξέρει το τι θα γίνει στο μέλλον. Η ομάδα ξέρει το ποια είναι τα θέλω μου και το τι θέλω και εγώ. Οπότε θα δούμε το πώς θα γίνουν τα πράγματα. Λοιπόν, επόμενη αγωνιστική υποχρέωση στο Αγρίνιο κόντρα στο Πανετολικό. Μια δύσκολη έδρα, από την οποία όμως τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ έχει βρει τρόπο για να μπορέσει να παίρνει αποτελέσματα που θέλει. Ποια είναι η άποψή του λοιπόν για τον Πανετολικό? Και τι πιστεύει ότι πρέπει να παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ εκεί προκειμένου να πάρει αυτό το οποίο θέλει? Мы играем в субботу против Панатоликос. Последний год мы смогли каждый раз, когда мы играем против Панатоликос, взять очки, которые нам нужно. А что надо сейчас показывать, чтобы опять взяли эти три очки? Ну, все эти очки, которые мы брали, это было в тяжелой игре, и тяжелые игры всегда там, как сколько я помню, надо показать характер, собранность, концентрацию, как всегда, подготовиться хорошо к матчу, и нам нужно выжать максимум для того, чтобы взять три очка. Это очень важная игра. Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Όλους τους βαθμούς που πήραμε στο Πανετολικό ήταν δύσκολα παιχνίδια. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να μπορέσουμε να πάρουμε πάλι αυτούς τους τρεις βαθμούς, γιατί είναι ένα κομβικό σημείο το οποίο κρίνει σχεδόν όλο το πρωτάθλημα. Πώς περιμένει να πάει το παιχνίδι και ποια θα είναι τα σημαντικά κομμάτια του? Как думаешь, что будет игра и какие важные пункты будут в игре? Ну, так загадывать не знаю. Нам самое главное то, что от нас требует тренер выполнить. То есть мы все равно должны отталкиваться от своей игры. И очень важно показать свой максимум, то есть свои лучшие качества в этой игре. Я думаю, все будет хорошо. Если мы сможем показать, выйдем на игру с большим желанием выиграть, эмоциями, целями и пониманием того, что мы должны выиграть. Δεν μπορώ να μαντέψω το πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ο προπονητής μας έχει δείξει το πώς πρέπει να σταθούμε απέναντι στο Πανετολικό, μας έχει δείξει το πώς πρέπει να αμυνθούμε, το πώς πρέπει να κάνουμε την επίθεση, όλο το τακτικό κομμάτι. Όλη αυτή την εβδομάδα δουλεύαμε αυτό το τακτικό κομμάτι. Από εκεί και πέρα πρέπει να δείξουμε αυτοπεποίθηση, σιγουριά στον εαυτό μας. Και πρέπει να πάρουμε σίγουρα αυτούς τους τρεις βαθμούς, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ευγέν Σάχοφ. Εγώ θα κρατήσω ότι δεν είπε κάτι για το συμβόλαιό του, ούτε ότι καν θέλω να μείνω. Ουσιαστικά επαναλέω αυτό που έχει ξαναπεί, ότι είναι επαγγελματίας. Ναι. Όσο είναι εδώ θα δίνει αυτό που έχει. Και από εκεί και πέρα θα δούμε στην πορεία τι άλλο θα προκύψει. Εντάξει. Δεν λέει κάτι διαφορετικό. Ναι. Να πάμε στο διάλειμμα και να είμαστε συντονισμένοι για τον Λουτσέσκου. Νομίζω ναι. Ναι, περιμένουμε. Περιμένουμε. Λοιπόν, όσο περιμένουμε, έχει προκύψει τα τελευταία λεπτά ένα θέμα με ένα ποστάρισμα που έχει ανέβει σε λογαριασμό του Λέο Ζαμπά στο Instagram.
Το μήνυμα ουσιαστικά αυτό που ανέφερε είναι ότι είναι ευγνώμων στον ΠΑΟΚ, ότι είναι χαρούμενος εδώ, έχουν μείνει λέει κάποια τελευταία παιχνίδια, θα μου λείψει όλο αυτό. Πολλοί το μετέφρασαν ότι είναι σαν να αποχαιρετά κάπως με φόντο το τέλος της σεζόν, είχε διάφορα μηνύματα από κάτω, πολλοί κόσμοι τον ρωτούσε αν φεύγει, τον ίδιο και τον μάνατζέρ του. Τελικά αυτό που προκύπτει είναι ότι υπάρχει μία ομάδα ανθρώπων που διαχειρίζεται το προφίλ του και γενικότερα τα προφίλ του στα social media και είναι κάτι που ανέβηκε χωρίς να το ξέρει ο ίδιος σε πρώτη φάση και δεν έχει να κάνει με το μέλλον του. Να πούμε ότι είναι σύνδεση φαινόμενο ορισμένοι ποδοσφαιριστές να μην διαχειρίζονται το λογαριασμό τους. Ναι. Και άλλοι που διαχειρίζονται και αυτοί αλλά και άλλοι. Έχει κατέβει ήδη το post, να πούμε. Ναι, προφανώς έγινε λάθος στη μετάφραση. Άλλο ήθελε να πει ο διαχειριστής της σελίδας, του Ζαμπά. Άλλο είπε. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Μπορεί να συμβεί. Απλά είναι και το timing περίεργο. Εντάξει. Γιατί πολλοί κόσμος λίγο ανησύχησε. Έχει από κάτω πολλά σχόλια. Φεύγεις, μένεις, γιατί τώρα και όλα αυτά. Αυτή είναι η άσχημη πλευρά των social media. Ναι. Έχουν βγει και ιστορίες που έχει γίνει πραγματικά ντόρος από αναρτήσεις ποδοσφαιριστών. Η θελημένηση ή όχι, λάθη, σχόλια. Εντάξει, αυτή είναι η άσχημη πλευρά που μπορεί να δημιουργηθεί αναστάτωση χωρίς πραγματικά λόγο. Ναι. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να το πούμε. Χωρίς κανένα λόγο έχει γίνει μια μικρή αναστάτωση. Στην προκειμένη περίπτωση εντελώς. Χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Δηλαδή, μιλάμε ότι ούτε ο ίδιος δεν ήξερε ότι έχει ανέβει το συγκεκριμένο post. Αυτό προκύπτει. Θα υπάρξει σε λιγάκι και διευκρίνηση από ό,τι μαθαίνουμε. Για το τι ήταν το συγκεκριμένο post τέλος πάντων. Οπότε θα το μεταφέρουμε σε λιγάκι. Προφανώς αυτός που διαχειρίζει το λογαριασμό ήθελε να ανεβάσει μια φωτογραφία του Ζαμπά και να γράψει ότι τελειώνει η σεζόν και θα μου λείψει. Αυτό που λέγαμε και εκτός. Θα μου λείψει αυτό κτλ. Και τα αγγλικά δεν είναι Cambridge και Oxford, προφανώς. Και μεταφράστηκε κάπως αλλιώς. Πήγε τα βραζιλιάνικα σε κάποιο Google Translate και το έβγαλε έτσι όπως το έβγαλε. Ναι. Και είναι αυτό το mini μπάχαλο. Ναι. Τέλος πάντων. Υπήρξε καπνός, αλλά δεν υπάρχει φωτιά τελικά. Θα υπάρχει, όπως είπε και η Αγάπη, διορθωτικό έτσι, ποστάρισμα. Ενδεχομένως να το γράψει ο Λέος Ζαμπά, ενδεχομένως να το γράψει αυτός που έγραψε το πρώτο λανθασμένο. Ναι. Και κάπως έτσι νομίζω τελειώνει αυτή η ιστορία. Πάντως μην ανησυχείτε, δεν είναι κάτι που αφορά το τέλος σεζόν και το μέλλον στον ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι την πρώτη εβδομάδα και ο μάνατζερ του εδώ μας είχε πει ότι η πρόθεσή του είναι να μείνει στον ΠΑΟΚ, να καθιερωθεί εδώ. Και μετά να κάνετε το επόμενο βήμα, ότι δεν βιάζετε για το επόμενο βήμα προς το παρόν. Και θα το ξαναπώ, μην παίρνετε τις μετρητήσεις ό,τι διαβάζετε και ό,τι ακούτε. Ναι. Υπάρχει ανάγκη από πολλούς να γράψουν απλά για να γράψουν ή να πούν απλά για να πούν. Δηλαδή, εχθές διάβαζα υποτίθεται σχόλιο ανάλυση με τίτλο «Έτοιμος ο ΠΑΟΚ για πάνε ενδεχόμενο με Ζαμπά». Χάρηκα, καλά, πολύ στέργιος. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Εντάξει. Εντάξει. Μην τα πέντε της μετρητής. Ναι. Κάθεται ο συντάκτης κάτω, με τα τρία δάχτυλα πάνω στο κεφάλι και σκέφτεται και τι να κάνω, γίνεται το αποτέλεσμα. Έτοιμος ο ΠΑΟΚ για πάνω ενδεχόμενο στο Ζαμπά. Προφανώς. Το περίεργο ήταν να μην είναι έτοιμη μια ομάδα για κάθε ενδεχόμενο, φτάνοντας σε μία ακόμη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, ας πούμε. Διαβάζουμε για Ολιβέρα τον κάθε πικραμένο που αναλύει το θέμα, ενώ δεν το ξέρει. Όχι ενώ δεν το ξέρει, ενώ δεν πουλάνε... υπάρχει κάτι στην περίπτωση του Ολιβέρα από αυτή τη στιγμή. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε τελική επαφή ΠΑΟΚ Πόρτο, ούτε τίποτα. Η Πόρτο προχωράει στο Champions League, έχει μπροστά της την κλήρωση, περιμένει τι θα κάνει στο Champions League. Εντάξει, έχουμε ακόμα ένα δίμηνο. Είναι στην ίδια κατηγορία θεμάτων με τις ομιλίες του εκάστοτε προπονητή. Α, που ζητάει την νίκη και που ζητάει την νίκη να ξεχάσει η ομάδα το προηγούμενο μάτς, να επικεντρωθεί στο επόμενο και θέλει σοβαρότητα. Ναι, λογικό. Εν έτη 2019 υπάρχει ακόμα και αυτή η δημοσιογραφία. Ναι. Εντάξει. Ο καθένας είναι ελεύθερος να διαβάζει και να ακούει όποιον θέλει. Αλλά ξαναλέω να φιλτράρετε σιγά σιγά. Όχι όλοι, γιατί οι πιο πολλοί έχουν καταλάβει νομίζω το τι παίζει. Είτε σε φιλικά προσκύμενα site με τον ΠΑΟΚ, είτε σε εχθρικά, είτε σε διάφορα μυστήρια έτσι, site και ραδιόφωνα. Αλλά αυτοί που δεν έχουν πάρει ακόμα χαμπάρι, καλό είναι να πάρουν. Εντάξει, προκειμένου του ήταν λάθος των ανθρώπων που διαχειρίζονται το. Ναι, εντάξει, δεν μιλάω. Το... Γιατί όντως είναι ένα μήνυμα λίγο, που δημιουργεί χωρίς λόγο κάποια ερωτηματικά. Θυμίζουμε ότι είμαστε η αναμονή του Λουτσέσκου.
το live είναι σε εξέλιξη στη Μεσήμβρια. Έπρεπε να πάμε σε διάλειμμα. Περιμένουμε τον προπονητή. Ναι, θα τον περιμένουμε. Είπαμε εδώ πέρα περιμένουμε. Τι να κάνουμε. Περιμένουμε. Θα έρθει απολύτω λογικά γιατί το live είναι ανοιχτό. Οπότε από τη στιγμή που μίλησε ο Σάκο Φάρα έχει τελειώσει προπόνηση. Περιμένουμε και τον Ρασβάν Λουτσέσκου να δούμε τι θα έχει να πει. Βγήκε η απόφαση για τον Λουτσέσκου, έτσι. Ναι, είναι αρθωτική. Μπαίνει η υπόθεση στο αρχείο. Δεν θεώρησε η Πειθαρχική Επιτροπή ότι η λέξη που χρησιμοποίησε ο Ρασβάν Λουτσέσκου μετά το μάτς με τον Πανιόνιο στο κύπελο είχε σκοπό να θίξει κάποιον και από τη στιγμή που δεν είπε, δεν έδειξε κάποιον ονομαστικά ο Λουτσέσκου και δέχτηκε η Επιτροπή ότι το είπε πάνω στην έντασή του, γιατί όντως ήταν ένας αγώνας με ένταση, με παράταση, με 120 λεπτά έντασης. Το είπε πάνω στην ένταση του αγώνα και η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, ούτε τιμωρία του Λουτσέσκου, ούτε κάποιο πρόστιμο. Ουσιαστικά αθωώθηκε ο προπονητής του δικεφάλου. Φαντάζομαι αυτό θα συναχωρήσει πάρα πολλούς. Ναι. Θα γράψουν πάλι ότι ο πιο επικίνδυνος προπονητής, αυτό μας ντροπιάζει. Εντάξει. Και πώς είναι δυνατόν να αθωώθηκε και να περάσει έτσι, και η ντροπή και ντροπιάζει τον ΠΑΟΚ. Αυτό που είναι, είπαμε, η κατηγορία των σεμνότυφων, η κατηγορία των ευαίσθητων και η κατηγορία αυτών που ξεχνάνε πάρα πολύ εύκολα. Αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ και να τους τα θυμίζουμε. Και που δεν έχουν δει, ας πούμε, στην Ευρώπη να συμβαίνουν ανάλογα περιστατικά μετά από αγώνες έντασης και οι προπονητές να μιλάνε δημόσια. Και συνέντευξη τύπου, όχι απλά στο πρώτο σχόλιο που είσαι στα κόκκινα ακόμα. Που δεν σου λέω. Οκ, okay, θα μπορούσε να το συγκρατήσει και να το πει, αλλά είναι στα κόκκινα, μόλις έχει τελειώσει το μάτς. Ναι, δεν το συγκράτησε, εντάξει. Και καλά κάνει ο προπονητής που δεν συγκρατιέται πολλές φορές. Γιατί δεν μπορεί να συγκρατηθεί με αυτά που έχει βιώσει από πέρσι μέχρι τώρα. Ναι. Μια χαρά τα είπε ο Ρασβάν. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει ούτε καν πρόστιμο. Τα γυαλιά μου που είναι. Σταύρος Κώτας, ξέρεις τα γυαλιά. Τα γυαλιά σου που είναι. Δεν είναι εδώ τα γυαλιά σου. Ψάχνω τη γυαλιά. Είμαστε εν αναμονή στην Μεσήμβρια. Για τον Λουτσέσκου. Νομίζω ότι θα έχει και αυτός ενδιαφέρον όσο θα πει, γιατί πάντα βγάζει έτσι μικρές ειδήσεις όταν κάνει αυτές τις δηλώσεις. Προφανώς θα ρωτηθεί για όλα, από τον τραυματισμό του Μαουρίσιο, τις επιλογές που έχει ο ίδιος πλέον, το παιχνίδι του Πανετολικού, μέχρι όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι του Πανετολικού, μιας που το ξεκινήσαμε και από πριν, για να πάμε μετά τον Λουτσέσκου στο μπάσκετ σιγά-σιγά. Νομίζω ότι η αντικαταστάτη του Μαουρίσιο στο παιχνίδι του Σαββάτου τουλάχιστον θα είναι ο Σάκοφ, προς τα εκεί πάει. Ναι. Σήμερα βέβαια δούλεψαν περισσότερο στην τακτική. Πάντα αυτή είναι η πιο καθοριστική προπόνηση. Οπότε αργότερα θα έχουμε περισσότερο ρεπορτάζ για τις δοκιμές. Αλλά αυτό που φαίνεται από τη χθεσινή ημέρα και από προχθές γενικότερα, όλες τις τελευταίες προπονήσεις, είναι ότι ο Σάκοφ θα είναι αυτός που θα ξεκινήσει μαζί με τον Ολιβέιρα. Υπάρχει βέβαια ο Κάνιας, που προφανώς και πλέον θα έχει πολύ πιο ενεργό ρόλο ξανά. Νομίζω, αν δεν το δούμε βασικό, δηλαδή να αλλάξουν οι σκέψεις του Λουτσέσκου, θα το δούμε κάποια στιγμή στο Αγρίνιο ως αλλαγή. Και σίγουρα από εδώ και πέρα για να πάρει ρυθμό. Είναι πλέον καλά, γιατί αντιμετώπισε και ένα το θέμα. Εδώ και καιρό είναι, εντάξει. Μπήκε σιγά-σιγά. Αρχικά είχε μείνει εκτός αποστολής χωρίς να έχει το θέμα. Μετά τα τελευταία δύο παιχνίδια επέστρεψε και στην αποστολή. Νομίζω ότι πλέον θα έχει και πολύ πιο ενεργό ρόλο. Επιστρέφει ο Ζαμπά, κανονικά διαθέσιμος και νομίζω ότι θα παίξει κιόλα. Με το λιμιό στα άκρα και γενικότερα δεν νομίζω ότι θα έχει πολλές αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Έτσι κι αλλιώς μεσοεπιθετικά και με την αποσία του Μαουρίσιο τα προβλήματα έχουν αυξηθεί. Παραμένει εκτός ο Πέλκας, παραμένει εκτός ο Καντουρί. Περιμένουμε τον Πέλκα ίσως στο θετικό σενάριο να είναι διαθέσιμος για το μάτς στα Πηγάδια τέλος του μήνα. Αν θυμάμαι καλά, 31 Κυριακή. Ο Καντουρί δύσκολο να είναι διαθέσιμος για την Ξάνθη. Νομίζω ότι πάει εκεί αρχές Απρίλη από κύπελο πρωτάθλημα ξανά να επιστρέψει. Ο Μπίσεσβαρ θα πάρει ανάσεις αναγκαστικά στο μάτσο την Ξάνθη, γιατί θα είναι τιμωρημένος που έχουμε πει. Έχει συμπληρώσει 4 κίτρινες κάρτες. Οπότε γενικότερα στα επόμενα παιχνίδια θα υπάρχουν διάφορες αλλαγές εκεί μέσω επιθετικά. Αλλά αν όλα πάνε καλά με τον Μπέλκα και τον Καντουρί, θα αυξηθούν και σιγά σιγά οι επιλογές του Λουτσέσκου. Γιατί ο Μάρτιος είναι βατός σχετικά, λίγα τα παιχνίδια. Αλλά αρχές Απρίλη μπαίνουμε ξανά με πρωτάθλημα και κύπελο. Ξεκινάει ο Λουτσέσκου. Πάμε να ακούσουμε. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καταρχάς είστε καλά, όλα καλά. Thank you for being here, first of all. As always, you're okay. Okay. Είμαι καλά. Αν δεν ήταν θα το έλεγε. If you were not good, you would tell. I don't know. Δεν ξέρω.
Okay. Λοιπόν, εβδομάδα καθαρή εντός εισαγωγικών, υπό την έννοια ότι δεν υπήρχε κάτι ενδιάμεσο. Είναι η νίκη με τον Ατρόμητο ένα θέμα πολύ σημαντικό. Είναι και ο τραυματισμός τον οποίο έχει ο Μαουρίσιο. Γενικότερα, πώς κύλησε αυτή η εβδομάδα για τον ίδιο για την ομάδα? A clear, let's say, week this, a full week. We didn't have something inside. I mean, a game. A very important victory with Ατρόμητος and a very important injury that happened with Mauricio in the previous game. So how did this week go for you? It's a very sad moment because of Mauricio, for myself, for Mauricio, for the players. Apart that he is a fantastic player, he is also a very nice character inside of the group, but I felt him very strong and very optimistic for his future, and then I'm, let's say, a little bit better from this point of view. Είναι μια στενάχωρη εβδομάδα για μένα, για τον ίδιο τον Μαουρίσιο, για τους ίδιους τους παίκτες. Πέραν του ότι είναι ένας φανταστικός παίκτης ο Μαουρίσιο, είναι πραγματικά πάρα πολύ ένας φανταστικός χαρακτήρας. Παρ' όλα αυτά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί τον είδα πολύ αισιόδοξο, πολύ δυνατό για την πορεία της αποκατάστασής του, οπότε είμαι και εγώ λίγο πιο ήρεμος όσον αφορά αυτό. On the other hand is the situation of the team, that one important player is out for a long period, but always in this kind of situations we reacted very well, and we have all the other players that prepare, that are with us, that know exactly what they have to do, and I could say that a similar situation happened with Wernbloom, and always when one player was out for a longer period, another one came inside and played very well, and the team has had these fantastic results. Απ' την άλλη, πράγματα μπορούν να συμβούν στη ζωή μιας ομάδας, ένας σοβαρός τραυματισμός ο οποίος όμως έχουν παίκτες οι οποίοι μπορούν να τον αποκαταστήσουν άμεσα. Έτσι συνέβη και στην περίπτωση του Βέρνου, μπορούμε να πούμε. Είναι ένας τραυματισμός τον οποίο αντέδρασε πάρα πολύ καλά η ομάδα και καταφέραμε να τον αντικαταστήσουμε και να έχουμε και τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε και η ομάδα να έχει την καλή πορεία την οποία έχει. Yeah, at the same time is Priovic another example, even if it's for a different, totally different reason of leaving the team. But this is the situation when it is a group of players and the team has more main players than 11, and already I explained this situation about 16-17 main players in every team. Την ίδια στιγμή μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παρόμοια περίπτωση χωρίς να υπάρχει τραυματισμός, αλλά υπάρχει μια αποχώρηση του Πρίγκιβιτς, το οποίο κενό καλύφθηκε όπως φάνηκε. Είδαμε ότι επιβιώνεται ουσιαστικά αυτό που είπα και εξήγησα και στη συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, το οποίο ήταν ότι μια ομάδα έχει περισσότερους από 11 βασικούς παίκτες, έτσι ώστε να είναι επιτυχημένη. Μιλάμε για ένα σύνολο 16-17 παιχτών, οι οποίοι είναι άμεσα έτοιμοι να βοηθήσουν. You know that in this kind of situations, one player goes out, enters another one, and okay, they are different players with different characteristics. Then, for this reason, a little bit could change something. But on the same time, the philosophy and the way of playing of the team will not change. In small details, are changes, as was also when Djalma left. When Mac left, they came other players with different characteristics, but on the same time, the team has kept the same philosophy, the same way, and for this reason, we continue to have very nice results and very nice satisfactions. Μπορεί να υπάρξουν κάποιες αλλαγές, είμαστε έτοιμοι για αυτές τις αλλαγές. Μπορεί να δοθούν διαφορετικά στοιχεία στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, η φιλοσοφία και ο τρόπος δουλειάς και ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε μένει ο ίδιος. Μπορούμε να δούμε ότι έφυγαν και άλλοι παίκτες όπως ο Τζάλμα Κάμπος, όπως ο Ρόμπερτ Μακ, και ήρθαν οι παίκτες οι οποίοι τους αντικατέστησαν και δώσαν διαφορετικά στοιχεία στην ομάδα. Παρ' όλα αυτά, όμως, η ομάδα έμεινε επιτυχημένη και στην πορεία την οποία έχει φτιάξει. Είδαμε και χθες μέσα από τα social media της ΠΑΟΚ τον Μάουρο που ήρθε εδώ στην προπόνηση. Έχουμε δει όλες τις τοποθετήσεις των συμπαικτών του, αντίστοιχα πάλι στα social media που τον στηρίζουν. Είναι πολύ σημαντικό για μια ομάδα να είναι οικογένεια. Πόσο δύσκολο ήταν για τον ίδιο να το δημιουργήσει αυτό το κλίμα
και τι πιστεύει ο ίδιος ότι έπαιξε το πλέον καταλυτικό ρόλο. This is Mauricio yesterday in all the social media, the media coverage coming here in a very good atmosphere with the players. They saw also the huge support that he received after his injury in the social media by his teammates. In the end, how difficult was for you to create this thing as a family here, and what played the most significant role in creating this atmosphere here? But first of all, I was lucky to have a fantastic group. Πρώτα απ' όλα με τη Γιώργη είχαμε ένα φανταστικό group. The second is that I am not alone. There is a huge work of everybody, Yorgos as well, assistants, Panayot that is here, all that are around the team, the management. It's a matter of communication, it's a matter of having respect for our work, respect for ourselves, between us. Then, I don't know, it's not a strategical situation about which we have to talk. Το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι δεν ήμουνα μόνος μου σε όλο αυτό, ήταν ο προπονητής, ήμουν εγώ, ήταν η υπόλοιπη βοηθή, είναι ο Παναγιώτης Ορωνιάδης, ο οποίος βρίσκεται εδώ, είναι η διοίκηση, είναι η επικοινωνία η οποία είχαμε μεταξύ μας, ο σεβασμός τον οποίο δείξανε οι παίκτες στη δουλειά μας και εμείς δείξαμε σε αυτούς, οπότε είναι μια πιο συλλογική δουλειά, είναι η δουλειά της διοίκησης η οποία έγινε καθ' όλη την διάρκεια. I believe when the people are correct and they respect each other, then the things become easier. And this is the main reason for which we have a good atmosphere here inside of the group. But as I said before, it's very important also the atmosphere around the team, not just what happens inside of the team. And here it's the merit of the management. Πιστεύω πως αν όλοι σωστοί και υπάρχει ο σεβασμός ότι μπορεί να δημιουργηθεί όλο αυτό, δεν είναι μόνο το τι συμβαίνει εδώ, είναι το τι συμβαίνει και γενικότερα έξω και γύρω από την ομάδα, και νομίζω πως εδώ πάει το μερίδιο στην διοίκηση της ομάδας. You know very well that football, a football team means a work of a lot of people. It's not an individual sport. For this reason, the good atmosphere, the good results come from the work of everybody. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το ποδόσφαιρο, εφόσον είναι ένα ομαδικό άθλημα, δεν έρχεται από την δουλειά ενός. Έτσι λοιπόν δουλεύουμε όλοι για αυτά τα αποτελέσματα και γενικότερα για την ατμόσφαιρα την οποία δημιουργείται. And to make a joke, the only one situation is one person involved is the negative result when it's the coach. And you know very well. Όταν είναι ατομική η δουλειά, ας πούμε, είναι το όταν υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην οποία φταίει ο προπονητής. But this is all over the world. Αλλά αυτό είναι σε όλο τον κόσμο. Για να κλείσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι της κουβέντας, το οποίο ήταν ουσιαστικά μια παρένθεση, αλλά σε ό,τι έχει να κάνει με τη θέση του που πλέον απουσιάζει ο Βραζιλιάνος μέσος, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι το Σάββατο είναι προτεραιότητα ο επόμενος αγώνας κτλ., επηρεάζει το κομμάτι του μεταγραφικού σχεδιασμού για το καλοκαίρι και για την επόμενη σεζόν σε συγκεκριμένη εξέλιξη? They know the priorities that you have. They know that the game of Saturday is on high priority. But to close this small parenthesis for this incident, does this injury of Mauricio change the whole programmation for the transfers on summer? We start now about transfers. Ξεκινάμε τώρα για τις μεταγραφές. You are not serious. Δεν είστε σοβαροί. Okay. How many days left from since finished the previous transfer? Πόσες μέρες πέρασαν από 30 days, 28 days, η προηγούμενη περίοδος. Το μάθαμε. Είναι λογικό, αλλά ο Ολιβέιρα, επειδή είναι δανεικός, τώρα τραυματίστηκε γι' αυτό. Και επειδή το συζητάει πάρα πολύ και ο κόσμος. Because they like to make fun with me. Θέλετε μάλλον να γελάτε μαζί. They make, and they like to see me crazy. Σας αρέσει μάλλον να με βλέπετε νευριασμένο. No, they make this question because Sergio Oliveira is on loan, there is this injury. It's not the moment to talk about this. We have games. We have game on Saturday. We have
other games. We have our targets in front of us. We have to fight a lot. We have to be prepared for this, not to talk about players that could come after 20 years here. Έχουμε παιχνίδια που έχουμε να παίξουμε, έχουμε στόχους τους οποίους έχουμε μπροστά μας, οπότε δεν είναι νομίζω σωστό και δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε για πράγματα τα οποία έχουμε πολύ μπροστά μας και για παίκτες που μπορεί να έρθουν πολύ αργότερα. Επειδή ο Κάνιας μπήκε την προηγούμενη αγωνιστική, στο πόσο καλά τον νιώθει και πόσο ενεργό τον νιώθει μετά τον τραυματισμό. Κάνιας entered in the squad the previous week. How active and how good do you feel that he is after his injury? Start to be close of his good shape. Unfortunately for us, unfortunately for him, he got injured two times after the break for Christmas days, and this situation kept him a long time out of the team. And normally, after we had to take decisions to be covered, and they came other players, and for him was a little bit more tough this situation. But he's a very professional player. We won a lot of games with him, and he had a huge contribution for our level on this moment. And then I hope to be very fast ready, as I know him. Έχει αρχίσει να βρίσκει τη δύση στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν, πάρα πολύ κοντά στο επίπεδο στο οποίο βρισκόταν πριν τον τραυματισμό του. Ένας παίκτης ο οποίος τραυματίστηκε λίγο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, οπότε σε εκείνο το χρονικό σημείο δυστυχώς για αυτόν και για εμάς ως ένα σημείο θα έπρεπε να βρούμε λύσεις ώστε να είμαστε καλυμμένοι. Παρ' όλα αυτά, ένας παίκτης ο οποίος μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη συνεισφορά στο σημείο που έχουμε φτάσει μέχρι στιγμής. Οπότε θέλω και εύχομαι να είναι όσο πιο γρήγορα γίνεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για εμάς. Την Κυριακή, για μία ακόμη φορά, μπήκε σαν αλλαγή ο Σφιντέρσκι και μέσα σε δευτερόλεπτα σκόραρε. Mm-hmm. Επειδή τον ζει στην καθημερινότητά του και σαφώς υπάρχουν προσδοκίες από κάθε νέο ποδοσφαιριστή, αν πρέπει ο κόσμος να περιμένει κάτι περισσότερο, γενικότερα, αν θέλει μία μικρή αναφορά στο θέμα του Πολωνού, γιατί σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχει δείξει αρκετά πράγματα. Carlos Zidetsky managed to enter in on Sunday and after a few seconds to score. You leave him every day here in the trainings, also in the games. If you would like to make a specific statement about him, about his situation and if we would expect more about him. But I believe that I already had one statement about him after the game against Atromitos. Έχω κάνει μια δήλωση ήδη μετά το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τον Zvidersky. Why to insist? He's a player very good, very professional, very young. He came here to support and to improve himself as well. And we are very, very happy with him. Ένας παίκτης ταλαντούχος, ένας παίκτης που δουλεύει πολύ, ένας παίκτης με ποιότητα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι από αυτόν. Ένας παίκτης ο οποίος ήρθε εδώ πέρα για να βοηθήσει αλλά και να βελτιωθεί παράλληλα. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι, δεν νομίζω ότι πρέπει να επιμείνουμε. Πόσο σημαντικό είναι για τον ίδιο η επιστροφή του Ζαμπά? How important is for you the comeback of Leo Zaba in for this game? It's important because we have another one back in the team, one of the main players that is part of this group and gives us more possibilities for the game of Saturday. There are out Omar, Pelkas, players, important players, and for this reason I am happy to have as many as is possible. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι έχουμε μια επιστροφή, ενός παίκτη ο οποίος ανήκει σε αυτό το group των παίκτων σε εισαγωγικά βασικών, το οποίο έχουμε αναφέρει και εξήγησα και πιο πριν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μας δώσει λύσεις. Έχουμε εκτός τον Μάραλ Καντουρί και τον Δημήτρη Πέλκα, παίκτης που είναι εξίσου σημαντικοί. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι για μια επιστροφή ενός παίκτη αυτού του συνόλου. Επειδή αναφέρθηκε στον Μάραλ και στον Δημήτρη, μετά την διακοπή που ακολουθεί, θα βοηθήσει το να τους δούμε ενδεχομένως πιο γρήγορα, γιατί είναι δεδομένο ότι τους έχει αναγκαιώσει. You made mention about Μάραλ Καντουρί and Πέλκας. This break for the FIFA break will help them to see them more early on the pitch and faster. Omar start to make trainings outside alone, then to run. Probably he will be
ready in this period with Pelkas. I don't know yet. I met him before the training. We had a very short talk. It was a very hard injury, very serious injury, and he was kicked with the knee, and this created a big problem. I don't know. I hope to have all the players very fast ready, because we'll have a lot of games, especially in the first week after the break, playing also the semi-final, the first round of the semi-final, the games that are in the league and so on. Ο Ελκαντουρί έχει ξεκινήσει ήδη προπονήσεις πέραν του τρεξίματος ατομικές στο γήπεδο, οπότε περιμένουμε σιγά σιγά την επιστροφή του. Από εκεί πέρα η κατάσταση με τον Δημήτρη Πέλκα είναι λίγο διαφορετική. Τον συνάντησα σήμερα πριν την προπόνηση, είχαμε μια μικρή κουβέντα. Το χτύπημα το οποίο έχει δεχτεί είναι μια γονατιά η οποία του δημιουργήσε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα πάει η πορεία αυτού του τραυματισμού. Ελπίζω όμως να είναι σύντομα κοντά μας, γιατί χρειαζόμαστε και τους δύο αυτούς παίκτες. Έχει πει ότι αγαπάει τον Πασχαλάκη, ότι θεωρεί κορυφαίο τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Είναι πάλι στην Εθνική ο Πασχαλάκης. Θα ήθελα να τον δει και ξεκάθαρα νούμερο ένα εκεί. You mentioned many times that you love Pasqualakis, that you consider him the best goalkeeper in Greece. Another national call for him. Would you be happy if you see him playing also as a number one in the national team? I will be happy on Saturday to see Pasqualakis playing without receiving goal and winning the game. And after he has time to think about the national team, and that moment I will think also myself to Pasca for his national team. Θα είμαι χαρούμενος αν κερδίσουμε το παιχνίδι το Σάββατο, δεν δεχθούμε γκολ. Ο Πασχαλάκης κάνει μια καλή εμφάνιση, από εκεί και πέρα ο ίδιος θα έχει το χρόνο να σκεφτεί την εθνική και θα έχω και εγώ το μυαλό μου και θα έχουμε να είναι το νούμερο ένα στην Ελλάδα. But for Pasqualakis, the most important game is the next game. Αλλά για τον Πασχαλάκη, this is against Panathinaikos. Το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι το επόμενο παιχνίδι και αυτό είναι απέναντι στον Πανετολικό. Πανετολικός. Πανετολικός. Yes, yes. Πανετολικός. Yes. What about Πανετολικός? Ah. You know better than me. Ξέρετε καλύτερα από μένα. No. Sure. It's a good team with quality players, likes to, as a team, likes to have the ball, to have the control of the ball, likes to move the ball. They have the team has a style to go with a way from the back, building up and keeping the ball, trying to open the opponents. Μια καλή ομάδα, ποιοτικοί παίχτες, μια ομάδα που τους αρέσει να κινεί την μπάλα, μια ομάδα που ξεκινάει την ανάπτυξή της από την άμυνα, τους αρέσει αυτό ώστε να βγει στην, να χαλάσει την ισοπαλία του αντιπάλου. They have at least what I have seen in this last period is that they have good runnings, they are the players are aggressive in this moment, is a good good possibility to run immediately. It is a team that likes to play football and not to defend. This also because of the philosophy of the coach, but on the same time because of the characteristic of the players. Αυτό που παρατήρησα το τελευταίο διάστημα είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλά τρεξίματα, μια ομάδα που είναι πάρα πολύ επιθετική, μια ομάδα που της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο και αυτό οφείλεται και στην φιλοσοφία του προπονητή αλλά και στα χαρακτηριστικά τα ατομικά των παιχτών τους οποίους έχει. Σας ευχαριστήσουμε θερμά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Έδωσε τις απαντήσεις που ήθελε, θα πω εγώ, γιατί ο Ρουμάνος όταν δεν θέλει να μιλήσει για κάτι το αποφεύγει με μεγάλη μαεστρία γενικότερα. Θα πάμε απευθείας στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με μπάσκετ και Νίκο Μοσχοβίτη. Μαζί μας ήταν το Ίντιζι Καζίνο, εκεί όπου ο Δημήτρης Μπάσης και ο Κώστας Καραφώτης ετοιμάζονται για άλλες δύο παραστάσεις αύριο και το Σάββατο από τις 10 παρατέταρτο, εισιτήρια από 15 ευρώ με ένα ποτό. Θυμίζουμε, η είσοδο στο θέατρο επιτρέπεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και στο καζίνο είναι προαιρετική και δεν απαιτείται εισιτήριο. Πληροφορίες στο 491-234. Απλώς πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο της ηλικίας για να μπείτε στο καζίνο. Μόνο αυτό. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24 φυσικά. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών. Σήμερα Europa League με πολλούς αγώνες και πάρα πολλές επιλογές. Πολλά ειδικά στοιχήματα.
Σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, λεπτά επίτευξης γκολ, πέναλτι, τα πάντα υπάρχουν στοίχημα και μπορείτε να μπείτε από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και να επιλέξετε και να κερδίσετε πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Η Ανοδομό είναι μαζί μας, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά. Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο σε νέα γραφεία. Περάστε λίγο από εκεί να μιλήσετε με τους ανθρώπους στον Ανοδομό, να σας πούν τι πακέτα υπάρχουν, να τους πείτε κι εσείς ποιες είναι οι ανάγκες σας και όλοι μαζί θα κάνετε αυτό που πρέπει και για το σπίτι και για τον επαγγελματικό χώρο και για κάθε χώρο ξεχωριστά. Ανοδομοπαυλανακίνηση.gr το site για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων και Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε. Πάρα πολλές και εκεί επιλογές. Όλη η ανδρική συλλογή στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Αλλά θυμίζουμε υπάρχει και η γυναική, η γυναικεία, η παιδική, αξεσουάρ, τσάντες, πέρα από παπούτσια. Καινούριο κατάστημα θα είναι σε πολύ λίγο καιρό, νομίζω, κοντά μας. Τσιμισκή με Αριστοτέλους, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, στην καρδιά της πόλης. Αλλά κατάστημα υπάρχει ήδη στην πλατεία Αγίας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, πολλά στόκ στην πόλη. Και στο Ελευθέρω Βενιζέλο. Πάμε στο διάλειμμα γρήγορα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο τέταρτο. Ακούσαμε και Ράσμα Λουτσέσκου και Ευγέννη Σάχοφ νωρίτερα. Πριν πάμε στον Νίκο, να πω ότι έγιναν γνωστές οι κλήσεις στην Εθνική Ανδρών για τα παιχνίδια με το Λιχτενστάιν στο Παντούζ 23 Μαρτίου και με τη Βοσνία στη Ζένιτσα 26 Μαρτίου. Τα δύο πρώτα παιχνίδια της Εθνικής για την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2020, το λεγόμενο Επαιτειακό Αγάπη, που θα γίνει σε πολλές πόλεις. Οι επιλογές του Άγγελου Αναστασιάδη, Μπάρκας Πασχαλάκης, ο οποίος είναι ο μοναδικός παίκτης του ΠΑΟΚ, μέσα στις 23, okay. Ναι. Βλαχοδήμος, Παπασταθόπουλος, Σιώβας, Ρισβάνης, Μπακάκης, Κούτρης, Βαλεριάνος, Μαυρίας, Κολοβός, Σάμαρης, Μάνταλος, Μπακασέτας, Μασούρας, Μπουχαλάκης, Ζέκα, Κουρμπέλης, Σιώπης, Φορτούνης, Μήτρογλου, Δόνης και ο Ευθύμης Κουλούρης. Ως παίκτης του Ατρόμητου φυσικά, αλλά ανήκει στον ΠΑΟΚ. Αν το δούμε έτσι, είναι δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, αλλά επί της ουσίας είναι ένας μόνο, ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Συγκέντρωση της ομάδας τη Δευτέρα που μας έρχεται. Θα γίνουν οι πρώτες προπονήσεις και στη συνέχεια οι αγώνες που είπαμε με Λιχτενστάιν και Βοσνία 23 και 26 Μαρτίου, αντίστοιχα σε Βαντούζ και Ζένιτσα. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο, στον απόϊχο μιας εμφάνισης. Καλησπέρα Νίκο, που νομίζω άφησε μπόλικη πίκρα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να φτάσει και στο συν 4 και στο συν 5 αν δεν κάνω λάθος σε μια στιγμή του αγώνα. Αλλά η αστοχία ήταν πραγματικά απίστευτη. Και τα λάθη. Καλησπέρα Στέργιο, καλησπέρα και στους ακροατές του Λίμπερο. Εντάξει, δεν έχεις πολύ άδικο. Η αλήθεια είναι ότι του ΠΑΟΚ του μένει μια πικρία, να το πω, μια λογική για το τι θα μπορούσε να κάνει αν, τέλος πάντων, ήταν λίγο πιο εύστοχος, αν είχε τον Γκος και τον Χάτζερ σε καλύτερη μέρα, αν είχε τέλος πάντων μια καλύτερη επιθετική εικόνα, γιατί αν σκεφτούμε αυτά που λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, πάω, τα έκανε. Δηλαδή, ναι, αυτό λέγαμε και στην αρχή, ότι αυτά που λέγαμε τα έκανε κατά γράμμα σχεδόν. Ακριβώς. Κατάφερε να πάρει πραγματικά πολλά περισσότερα λοιπόν από την ΑΕΚ, να μην την αφήσει να κάνει δεύτερη επιθέση ουσιαστικά, γιατί αυτό ήταν ο στόχος. Και από τη στιγμή που το έκανε αυτό και η ΑΕΚ δεν είχε και τον Θείοντορ στο 100%, τι κράτησε πολύ χαμηλά. Χρειαζόταν μια νορμάλ ημέρα στην επίθεση. Δεν την είχε, νορμάλ ημέρα. Και όταν λέω νορμάλ ημέρα, δεν εννοώ να είχαν από 20 πόντους οι δύο Αμερικανοί, να είχαν, δηλαδή από τα 7 τρίποντα που στέλνει ο Γκος, τα οποία τα 6 νομίζω ήταν ελεύθερος, να έβαζε τα 3. Εντάξει, η εικόνα και του Γκος και του Χάτζη ήταν αποκαρδιωτική, Νίκο. Δεν ήταν απλά μια κακή εμφάνιση. Ναι. Ήταν ναι. Η χειρότερη που θα μπορούσαν να κάνουν, δηλαδή. Πραγματικά ναι. Δεν νομίζω να έχουν κάνει και σαν μονάδες και σαν δίδυμο, αν θέλεις, τέτοια άσχημη εμφάνιση. Έρχεται ακόμα περισσότερο κρίμα σε αυτή τη φάση, γιατί η ομάδα ανταποκρίθηκε. Δηλαδή χρειαζόταν και το ένα τσικ παραπάνω από αυτούς τους δύο παίχτες, που αυτό περιμένει, να το πω έτσι, για να κερδίσει με τη διαφορά που θα έπρεπε και να περάσει αυτή. Δεν το είχε, προφανώς, και της έλειψε πολύ αυτό το πράγμα. Και προφανώς και το πλήρωσε. Έτσι. Αλλά αν το δούμε σαν σειρά την όλη κατάσταση και όχι μόνο σαν ένα παιχνίδι, το χθεσινό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά δεν ξέρω αν άξιζε να πάρει κάτι παραπάνω από αυτή τη σειρά. Στη λογική ότι αντιμετώπιζε έναν οργανισμό που ζούσε και αυτά τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ μέχρι το πρώτο παιχνίδι
ασχολιόταν με εντελώς διαφορετικά πράγματα από αυτό το μάτς και χθες ουσιαστικά προσπαθούσε μέσα σε 40 λεπτά να χαλάσει πάλι τις ισορροπίες και το φυσιολογικό που πήγαινε να γίνει. Αν είχε τον Κώστα το Χάζαρ σε μια νορμάλ ημέρα, νομίζω θα μπορούσε να το κάνει και να μιλάμε σήμερα για τα παιχνίδια με την Μπάμπερκ, ας πούμε, και την πιθανότητα να διεκδικήσει την παρουσία του στο Final Four. Έτσι το βλέπω εγώ. Ναι, αυτό που ήθελε ο ΠΑΟΚ που λέγαμε και χθες και προχθές να αγχώσει την άγχωση και με το παραπάνω και τον κόσμο της. Αλλά στις κρίσιμες επιθέσεις είπαμε απίστευτη αστοχία Χάζαρ και Γκος. Και τρία πανωτά λάθη που μέτσα του Μαργαρίτη, αλλά δεν μπορώ να τον κακίσω γιατί είχε μείνει από ανάσες. Ναι, συμφωνώ. Εκεί που πάω ήταν στο συν 4, συν 5, συν 3, έκανε ο αρχηγός τρία λάθη, αλλά ξαναλέω δεν μπορώ να τον κακίσω, δεν μπορούσε να πάρει ανάσα. Και είναι φοβερό γιατί μέχρι εκείνο το σημείο ο Μαργαρίτης κάνει τρομερό παιχνίδι και σε άμυνα και σε επίθεση. Ναι. Ήταν οι επιθέσεις, οι τρεις Νίκο, στο σημείο που αν έμπαινε ένα καλάθι, μπορεί να βλέπαμε και ένα άλλο παιχνίδι στα τελευταία λεπτά. Μπορεί, εντάξει, δεν έχουμε τη γυάλινη σφαίρα. Ίσως εκεί έπρεπε ο coach να δει την κούραση του Μαργαρίτη στο πρώτο λάθος, στο δεύτερο και να βάλει τον Γκάρετ. Δεν έγινε αυτό, αλλά ξαναλέω το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης έχουν οι δύο Αμερικανοί και είναι άθλος για τους υπόλοιπους που έφτασαν και πήραν την νίκη. Εντάξει, οκ. Okay. Να σου πω λίγο κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο Παπαθεοδόρου χθες, και γι' αυτό και κρατούσε και στη τέταρτη περίοδο και τον Γκος και τον Χάτσερ και τον Μαργαρίτη, μέχρι το 30 το μάτς το πήγε εκεί που ήθελε. Μπορεί με χαμηλό σκορ, μπορεί με όχι τόσο καλή θετική ημέρα. Αλλά μέχρι το 30 το μάτς το έχει εκεί που ήθελε και τις αρχές τέταρτης περίοδου. Δηλαδή κοντά οι δύο ομάδες και μάλιστα στις αρχές τέταρτης περίοδου μετά από εκεί το τρίποντο του Χάτσερ, εφόσον έχει πέσει στο συν 5. Εκεί λοιπόν περιμένει από τα τρία όπλα του μέσα εισαγωγικά στην επίθεση, τον Γκος, τον Χάτσερ και τον Μαργαρίτη, να κάνουν το κάτι παραπάνω, το ένα μεγάλο σουτ, τα δύο μεγάλα σουτ, τις μια-δύο σωστές ενέργειες, ώστε το ΠΑΟΚ να φύγει πια και από τους 5 να πάει στους 10 και εκεί πια να κρατάει αυτός την πρόκληση στα χέρια του. Γιατί προσωπικά πιστεύω ότι με την εικόνα της ΑΕΚ, αν το 45-50 γινόταν 48-58, δεν ξέρω αν η ΑΕΚ με την εικόνα που είχε χθες θα μπορούσε να γυρίσει την κατάσταση και να πάρει αυτή την πρόκληση. Εκεί στο C5, ξαναλέω, δεν γίνανε καν επιθέσεις και γι' αυτό μένει και αυτή η πικρία, εντάξει. Ναι, σωστά, σωστά. Δεν γίνανε καν επιθέσεις. Είναι αυτό που είπε και ο Ηλίας Παπαθεοδόρου, ότι η ομάδα ουσιαστικά λίγο αδείξει τον εαυτό της, γιατί θα μπορούσε στον επόμενο γύρο, αν κατάφερε να πάρει την πρόκληση, να δείξει πολλά περισσότερα. Και αυτό μπορεί να πετύχει. Όχι, είναι αυτό που λέγαμε, παιδιά, ότι αν ο ΠΑΟΚ περνούσε εμπόδιο της ΑΕΚ, το να βρεθεί σε πρόκριση για το Final Four, είτε με την Μπάμπερ, που προφανώς και μιλάμε για μια ομάδα πολύ πιο ακριβή από αυτόν, ομάδα που έπαιζε τελευταία χρόνια στην Ευρωλίγκα και όλα αυτά, ή απέναντι στην Μπάμπερ, δεν είχες κάποιον αντίπαλο που ήταν τεράστιο φαβορή, ούτως ώστε να πεις ότι εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσω. Έτσι. Γι' αυτό λέμε ότι αν περνούσε την ΑΕΚ, θα είχε όντως μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθεί στα ημιτελικά. Αλλά εγώ το λέω και το πιστεύω, το ρόστερ που είχε ο ΠΑΟΚ στο ξεκίνημα της σεζόν και τον τελικό κυπέλλου θα τον κέρδιζε, έτσι όπως ήταν εκείνο το παιχνίδι, ναι. Και την ΑΕΚ θα την περνούσε. Αλλά δεν το έχει, οπότε πορεύεται με αυτά που έχει και έχει χάσει τον τελικό στις λεπτομέρειες του κυπέλλου, ένα τίτλο, και στη σειρά των αγώνων με την ΑΕΚ δεν κατάφερε να βγάλει αυτό το κάτι παραπάνω, να το πω έτσι, για να πάρει αυτό την πρόκληση. Ναι. Που και πάλι βέβαια, προσωπικά θεωρώ ότι η ομάδα έχει ξεπεράσει τον εαυτό της πάρα πολλές φορές και ήδη έχει καταφέρει πολλά βάσει συνθηκών. Συμφωνώ, συμφωνώ. Απλά το συζητούσαμε για αυτό το πράγμα τον Νίκο Παπαδόπουλο, ήταν ότι όταν υπάρχει ένας αποκλεισμός, είτε είναι σε λεπτομέρειες είτε είναι εύκολος, όταν υπάρχει ένας χαμένος τελικός, είτε είναι σε λεπτομέρειες είτε χάσει εύκολα, ανεξαρτήτως αντιπάλου, σου μένει πάντα αυτή η πικρία που λέει ο Στέργιος. Και αυτό γίνεται και στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αυτό γίνεται και στον ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και για μένα το από εδώ και πέρα είναι επίσης δύσκολο. Δηλαδή η ομάδα έφτασε μέχρι μέσα Μαρτίου να παίζει Ευρώπη και μπράβο της. Αλλά πλέον είναι η Ευρώπη τελείωση και έχει μπροστά της άλλες 8 αγωνιστικές στο ποτάσιμο. Συν τα play-off που όλα δείχνουν θα είναι εκεί. Στο 4, στο 5, στο 6 δεν ξέρω όπου τερματίσει. Οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το να βρεις κίνητρο στα επόμενα παιχνίδια είναι ένα ζητούμενο. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Ακριβώς. Και επειδή αρκετοί από τους παίχτες γνωρίζουν την κατάσταση και στο ελληνικό ποτάσμα, δηλαδή ο Γκος δεν είναι πρώτη χρονιά και πέρσι ήταν. Ο Χάτσερ επίσης γνωρίζει την κατάσταση. Ξέρουν και οι περισσότεροι ξένοι ότι το να προχωρήσεις στην Ελλάδα και να μπεις στην τετράδα, ας πούμε, της ουσίας δεν σου δίνει και τίποτα. Mm. Πέρα από την δική σου
έχει ικανοποίηση για την ναι. που κάνεις. Οπότε ουσιαστικά, να το πω έτσι, οι δύο μεγάλοι στόχοι που ήταν, έτσι όπως παρουσιάστηκε η κλήρωση στο κύπελο, ο τελικός εκεί και η πορεία όσο ήταν πιο μακριά στο Champions League, ολοκληρώθηκαν. Έτσι. Οπότε από εδώ και πέρα είναι λίγο ένα ζήτημα, και για μένα είναι σημαντικό το ζήτημα, το να βρεις κίνητρο και να είσαι αυτός που πρέπει στη συνέχεια της κανονικής περίοδου και μετά στα play-off. Νίκο, ήθελα να την κάνω και χθες την ερώτηση, αλλά λόγω του παιχνιδιού επέλεξα να την κάνω σήμερα. Βλέπουμε μια ηρεμία γύρω από την ομάδα. Δηλαδή, ούτε το Keep Our Alive πολύ προβάλλεται, ούτε γίνονται κουβέντες. Να είμαστε ήσυχοι και ο κόσμος θα πάει η ομάδα μέχρι τέλους, ή απλά τα μάτς με την ΑΕΚ βρέθηκαν στο προσκήνιο και όλα τα άλλα πήγαν λίγο πίσω. Κάνε με ρωτάς προσωπικά, δεν είμαι ήσυχος. Ναι. Έτσι. Το γεγονός ότι υπήρξε ενεργοποίηση του Ιβάν Σαββίδη και βοήθησε μια κατάσταση, προφανώς και δεν έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στο να υφίσταται η ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Ναι. Γιατί η ομάδα αυτή τη στιγμή υφίσταται. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, είναι να δοθεί μια ανάλογη βοήθεια και στο άμεσο χρονικό διάστημα. Το άμεσο χρονικό διάστημα βέβαια είναι ένα ερώτημα. Έτσι, γιατί δεν είναι συμφωνία 30 το μήνα παίρνεις τόσα, 15 το μήνα παίρνεις τόσα. Ναι. Έτσι. Άπτεται στο ότι να είναι εδώ ο Σαββίδης, να γίνει μια ακόμα συνάντηση, ξέρω εγώ, μια τέτοια κατάσταση. Έτσι. Αλλά, δηλαδή, ας πούμε, το Σάββατο με τον ήχο στο Λίμνο, αν η κατάσταση γύρω-γύρω από την ομάδα ήταν normal, θα ήταν έχει 4.000 κόσμο. Θα έχει 1.000. Ναι. Αυτή τα διαρκείας. Ναι. Έτσι. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Λέω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει το όλο κλίμα όπως υπήρχε πριν το μάτς με την ΑΕΚ. Έτσι. Ο Μπάνε Πρέλεβιτς θα βρεθεί και στη Μελβούνη μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν έγινε γνωστό το πότε. Το ανακοίνωσε και ο σύνδεσμος της Μελβούνης. Ναι. Εκεί ήταν, η κουβέντα έχει γίνει εδώ και καιρό. Νομίζω ότι κάπου τώρα φιξαρίστηκε το πότε θα βρεθεί εκεί. Που είναι σε αυτό το πλαίσιο. Για μένα η ομάδα πρέπει να συντηρηθεί να βγάλει τη χρονιά από εδώ και πέρα με τις ενέσεις του κυρίου Σαββίδη. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει το δυνατόν γρηγορότερα να ξέρει τι θα κάνει για τον χρόνο, παιδιά. Το δυνατόν γρηγορότερο. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό. Μπορεί να είναι το καλύτερο, μπορεί να είναι και το χειρότερο. Αλλά θα πρέπει να το ξέρει το δυνατόν γρηγορότερο. Έτσι. Δεν μπορεί να τελειώσει αυτή τη σεζόν όποτε τελειώσει, είτε τελειώσει Απρίλιο, είτε τελειώσει Μάιο, είτε τελειώσει Ιούνιο. Και ο ΠΑΟΚ να περιμένει να τελειώσει η σεζόν και από εκεί πέρα να δει τι θα κάνει για την επόμενη. Έτσι. Γενικά, καλοκαίρι που έρχεται μπροστά. Δύσκολο. Είναι ζώρικο. Ναι. Είναι καλοκαίρι εξελίξεων. Δυστυχώς. Μπορεί να αποδειχθούν εξελίξεις πολύ θετικές. Μπορεί και να μην αποδειχθούν. Μπορεί και πολύ αρνητικές όμως. Δυστυχώς. Ακριβώς. Δυστυχώς ο κόσμος είναι κοντά στην ομάδα εκ του μακρόθεν. Εκ του κοντόθεν, ναι, γιατί, ξέρεις, δεν είναι καθόλου όλοι κοντά. Όλοι έχουμε τη λογική. Πολλές φορές ίσως και εμείς. Ότι η ομάδα στο τέλος θα τη βρει τη λύση. Γιατί δεν είναι αυτό, αγαπητοί. Πρέπει να φτάσει όμως σε ένα σημείο για να την βρει τη λύση. Έτσι. Ναι. Γιατί μέχρι λίγο καιρό ήταν σε ένα σημείο που έφτανε στο τελικό. Το να μην δίνει καμία λύση. Έτσι. Και βρέθηκε γιατί κινήθηκε η οικογένεια Σαββίδη. Νίκο, πολλοί έχουν αυτή την άποψη όμως ότι κάθε φορά θα βρίσκεται η οικογένεια Σαββίδη. Αν και έχουμε πει επίσης πολλές φορές ότι δεν ισχύει αυτό. Ότι δεν θα είναι πάντα. Πολύ ωραία. Νίκο, για μένα το μεγάλο στοίχημα, δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί το καλοκαίρι αυτό ή σιγά σιγά στην πορεία, είναι να αγαπήσει ξανά αυτήν την ομάδα ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, ο Έλληνας φίλαθλος ή ο παδός ή ο παδός του ΠΑΟΚ, ορμόμενος από την ανάγκη να ενισχυθεί η ομάδα. Θα το κάνει μία φορά, δύο φορές στα μεγάλα παιχνίδια. Δεν θα πάει κάποιος στο παιχνίδι με τον ύφεστο για να ενισχυθεί η ομάδα. Συμφωνώ. Εντάξει, το είδαμε και στο παρότι δεν καλά. Δεν είμαι υπέρμαχος αυτής της λογικής, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή πρέπει να κινούμαστε στο πλαίσιο της πραγματικότητας. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε. Γι' αυτό εγώ έλεγα ότι για μένα το μεγαλύτερο κίνητρο να βρεθεί κόσμος στα μάτς με την ΑΕΚ ήταν αυτό καθ' αυτό η αγωνιστική πρόκληση. Και κατά δεύτερο και κατ' επέκταση να ενισχυθεί και η ομάδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στο άμεσο μέλλον ή στο απότερο για να αγαπήσει ξανά ο κόσμος στην ομάδα και να λαχταράει να πάει στο παλατάκι. Να περιμένει πότε θα δει. Εγώ νομίζω ξέρω. Ναι, εντάξει. Και έχει να κάνει με το γνωστό, ότι μπορεί η οικογένεια να ασχοληθεί πιο ενεργά. Ναι, αυτή είναι η προφανής λύση. Ναι, εντάξει, μια άλλη οντότητα και ένα άλλο όραμα πια στην ομάδα. Και από εκεί και πέρα πάλι ο κόσμος δηλαδή να ασχοληθεί πιο ενεργά. Αλλά αν πιστεύει κάποιος ότι
θα μπει το καλοκαίρι ο Ιβάν Σαββίδης στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Θα κάνει budget 20 εκατομμύρια και θα πάει να παίξει ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγα κατευθείαν. Λυπάμαι που το λέω, αλλά δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, εντάξει, δεν λέμε τώρα. Ναι. Ναι. Okay. Αλλά ότι μπορεί να γίνει κάποια άλλη κίνηση και σιγά σιγά να ξεκινήσει η ΚΑΕ να μπαίνει σε μια συγκεκριμένη σειρά, να ξέρει πού κινείται οικονομικά και να μην πηγαίνει με βάση το ότι τι θα δώσει η ΕΡΤ φέτος, αν θα βρω κεντρικό χορηγό στη φανέλα, αν θα με βοηθήσει ο Σαββίδης σε κάποια φάση. Έτσι. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό στο καλοκαίρι που έρχεται. Να ξέρει πού κινείται και από εκεί και πέρα να κάνει και τα ανάλογα βήματά της. Έτσι. Μπορεί ο ΠΑΟΚ του χρόνου να μπορεί να κάνει ένα budget 400 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα. Ναι. Θα πρέπει να πορευτεί με αυτό. Μπορεί του χρόνου ο ΠΑΟΚ να μπορεί να κάνει ένα budget 2 εκατομμύρια. Να πορευτεί με αυτό. Αλλά να ξέρει τι του γίνεται το δυνατόν γρηγορότερα, ούτως ώστε να μην ζει αυτά που ζει φέτος η ομάδα του Λιώτα Θεοδόρου, που δεν είναι ευχάριστη. Έτσι. Δεν είναι ευχάριστη. Και για μένα τον Γκος και τον Χάτερ δεν μπορώ να του πω κάτι όταν μπαίνει στο μυαλό του η λογική ότι αν δεν πληρωθώ δεν γυρίζω. Mm. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην χαλάει το μυαλό του παίκτη, όσο έμπειρος και να είναι. Δεν μπορεί αποδείχθηκε στο παρκέ, αποδείχθηκε. Έτσι. Και επίσης επειδή και οι δύο, και ο Χάτερ και ο Γκος δεν είναι 25 χρονών παιδιά με τίποτα κορμιά φουσκωμένα. Ναι, αυτοί οι δύο εβδομάδες που έχουν 12 μέρες. Το να μείνει ο Γκος 35 χρονών 36, εκτός που γνώσουν δύο εβδομάδες για να καλύψει το κενό, έτσι χρειάζεται άλλες δύο εβδομάδες. Που να κάνει προπόνηση. Ναι. Που να κάνει προπόνηση. Που ο ΠΑΟΚ από την επιστροφή από εκείνο το τελικό του κυπέλου και μετά, συνολικά έχει κάνει καμιά δεκαριά προπονήσεις, οι οποίες 4-5 είναι κανονικές. Ναι. Έτσι. Οπότε. Μάλιστα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να μην βγει στο παιχνίδι, θα βγει. Και μπορεί να μην βγει με την Κίνη και το Χολαργό, μπορεί να βγει και το Σάββατο με τον ύφος στο Λίμνο. Αλλά με την ΑΕΚ θα βγει. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ωραία, Νίκο. Θα σας ευχαριστήσουμε. Περισσότερο θα πούμε αύριο, να πούμε λίγο στο κλίμα του αγώνα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, δίνουμε 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον ύφος στο Λίμνο, στο Παλατάκι. Σάββατο. Λοιπόν, οι πρώτοι 5 που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 2310-287-888 κερδίζουν αυτόματα ένα εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Ύφεστος Λίμνου στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Επιστροφή του ΠΑΟΚ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Μαζί μας ήταν το Ρίζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Δύο τελευταίες παραστάσεις του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη στο Θέατρο Βεργίνα. Τιμή εισιτηρίου από 15 ευρώ με ποτό. Κλείστε γέρο στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνου ticketservice.gr, καταστήματα public, ωράρια φυσικά καταστημάτων, για να εξασφαλίσετε θέση στην πιο λαμπερή σκηνή της πόλης. Δεν υπάρχει κάποιο όριο ηλικίας για να απολαύσετε τον Δημήτρη Μπάση και τον Κώστα Καραφώτη. Μαζί μας και η στοίχημα 8 παιχνίδια σήμερα για το Europa League. Σε δύο από αυτά υπάρχει και με την Νική Γκανιώτα εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα σε κάθε αγώνα. Υπάρχουν φυσικά και άλλα στοιχήματα, γιατί δεν αρέσκεται όλος ο κόσμος να παίζει Champions League και Europa League. Υπάρχουν και οι πιο παραδοσιακοί. Λοιπόν, μπαίνετε εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή στη στοίχημα. Διεκδικείτε πολύ μεγάλα ποσά. Όλες τις δυνατότητες live cash out κτλ. Τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο, σε μέλη και μη μέλη. Και υπάρχει και το σερί. Κατεβάστε το, είτε έχετε κινητό Android είτε κινητό iOS, και με σωστές προβλέψεις και αρκετή τύχη διεκδικείτε μέχρι και 100.000 ευρώ κάθε μήνα από τη στοίχημα. Μαζί μας είναι τα Naxus, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε σε πολύ καλές τιμές. Στο nak.gr όλη η ανδρική συλλογή, και η γυναικεία και η παιδική, πολλά αξεσουάρ, τσάντες, ζώνες, παπούτσια, όλα και ιντερνετικά αλλά και στα καταστήματα, πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, σε πολύ καλές τιμές και εκεί. Στο Ελευθέρως Βενιζέλος, ενώ ετοιμάζεται κατάστημα και στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή με Αριστοτέλους, θα είναι πολύ σύντομα έτοιμο. Όσοι θέλετε να φάτε τώρα ή σε λίγο ή μέχρι το βράδυ σε πολύ καλής ποιότητας προϊόντα και σε πάρα πολύ καλές τιμές, νομίζω το Θεϊκόν ψητοπολείο είναι η καλύτερη επιλογή. Δύο επιλογές σας, αν είστε σπίτι και δεν θέλετε να βγείτε από αυτό, 2-3-10-2-21-3-21. Από ανατολικά, από την Τούμπα μέχρι δυτικά στον σταθμό του ΟΣΕ και εννοείται όλο το κέντρο, σας εξυπηρετεί το Θεϊκόν από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Προσφορά στο delivery με μία μαλαματίνα και άλλη μία δώρο, δωρεάν όλες οι αλυφές, πολύ μεγάλες μερίδες και το μεγάλο ατού του Θεϊκόν, τεράστιο σε μέγεθος διπλό σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Ή όσοι είστε στο κέντρο ή θα πάτε στο κέντρο από τώρα
Μέχρι και το βράδυ μπορείτε να φάτε στο Θεϊκό Μισθοπωλείον Αγγελάκη 10, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, είτε στον χώρο που έχουν φτιάξει μέσα τα παιδιά του Θεϊκών, πάρα πολύ ωραίος και μοντέρνος, είτε στα τραπεζάκια που υπάρχουν από έξω, επί της Αγγελάκης, σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Σβόλου. Ξαναλέω, 2-3-10-2-21-3-21, ενώ το Θεϊκόν βρίσκεται Αγγελάκη 10 στο κέντρο της πόλης. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στη γνωστή ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 12. Παραδίδουμε σκετάλη στο ανάλυση έτο Μπάιρι Πρέ, Σταύρο Κόλκα, Αντώνη Τσακαλέα, Στάσο Ζέρβα, Γιώργος Παναγιωτήτης και όλα τα παιδιά του Ριπρέ για την επόμενη ώρα. Φαντάζομαι θα ασχοληθούν επιδερμικά ή όχι, δεν ξέρω, με την πρόκριση όλων των αγγλικών ομάδων στην οκτάδα του Champions League. Αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.